Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει τόσο αναταραχή, το ξέρω. Είμαστε το καλύτερο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Ακόμα και ο καιρός φοβήθηκε και άρχισε να μπουμπουνίζει, οπότε ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω τα παιδιά δύο πράγματα. Πρώτον, δεν χρειάζεται να λένε το όνομά τους, γιατί θα το έχω πει εγώ. Δεύτερον, θέλω μόνο να πείτε το βιβλίο το οποίο σας εμπνέει, θα θέλατε να έχετε γράψει, και δύο λόγια γι' αυτό. Αφήστε τα κείμενα κάτω, δεν χρειάζεται. Είμαστε το πιο πολυπληθές τμήμα, έχουμε 23 άτομα, έχουμε και συνδέσεις, οπότε ξεκινώ κατευθείαν. Εμείς δεν θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε ενδιάμεσα. Τους ξέρετε τους περισσότερους, είναι ο τραγουδιστής, είναι η Ξανθιά αλλά έξυπνη, ο φιλόσοφος και ο δεύτερος φιλόσοφος που ασχολείται με τη φιλοσοφία των ψαριών. Λοιπόν, ξεκινάμε, έχουμε σύνδεση κατευθείαν με το Ζάπιο Λύκειο και περιμένουμε Μαρέμπ Αλανή. Υπάρχει η σύνδεση. Παπ, όχι, φαίνεται. Να... Καλησπέρα. Α, για χαρά, Μαρέμπ. Σας ονομάζομαι Μαρέμπ Αλανή και εκπροσωπώ το Ζάπιο Λύκειο. Ποιο είναι το μικρό, το Μαρέμπ ή το Αλανή? Το Μαρέμπ. Το Μαρέμπ, οκ. Okay. Λοιπόν, για πες μας εσύ, ποιο βιβλίο σε είχε ντριγκάρει σε όλη τη διάρκεια της ταραχώδους ζωής σου? Λοιπόν, θα ήθελα να διατυπώσω τις σκέψεις μου σχετικά με το βιβλίο που με συνεμάδεψε τόσο πολύ, ώστε με έκανε θελήσω να το έχω γράψει εγώ. Το βιβλίο που με επηρέασε τόσο πολύ είναι η σειρά του Harry Potter, ο μικρός μάγος που σπέβει να σώσει το μαγικό κόσμο από τους εχθρούς. Ο Harry στην αρχή του σχολικού έτους προσπαθούσε να ανταποκριθεί με τους υπόλοιπους μάγους και μάγισσες. Ο Harry ήταν φιλισμένος στον κόσμο των μάγων. Με συγχωρείς, δεν έχει καλό ήχο και δεν ακούσαμε για ποιο βιβλίο μας είπες. Του Harry Potter. Του Harry Potter. Ναι. Οκ, okay, είσαι ένα παιδί του Harry Potter κι εσύ. Σ' ακούμε. Λοιπόν, ο μικρός μάγος που σπέβει να σώσει το μαγικό κόσμο από τους εχθρούς, ο Harry στην αρχή του σχολικού έτους, προσπαθούσε να ανταποκριθεί με τους υπόλοιπους μάγους και μάγισσες. Και ο Harry ήταν πολύ φημισμένος στον κόσμο των μάγων, αφού τον αποκαλούσαν το αγόρι που σώθηκε. Γενικά, η σειρά του Harry Potter μιλάει για τα σχολικά του χρόνια που πέρασε στο Hogwarts. Ο Harry μπορεί να είναι μάγος, αλλά έχει τα συναισθήματα και τη σκέψη ενός εφήβου. Και η συγγραφέα του βιβλίου περιγράφει τις δυσκολίες ενός εφήβου και τα συναισθήματά του. Επίσης, μας διηγεί πώς να τα αντιμετωπίζει μόνος του ή με την παρέα του. Λοιπόν, μισό λεπτό, μην βιάζεις. Άρα, εσένα σε ενέπνευσε, σε εντυπωσίασε ο μικρός μάγος. Γιατί ναι. Ήθελες να γίνεις, να είσαι στη θέση του, να μπορείς να μπαίνεις στην τάξη και να τα κάνεις, να παίρνεις μόνο δεκάρια και να τα κάνεις όλα όπως θέλεις εσύ. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι σαν βιβλίο που είναι φαντασίας, θα ήθελα και εγώ να ήμουν μια μικρή μάγισσα που θα ήθελα να έχω και εγώ τέτοιες περιπέτειες που πέρασε ο Harry Potter. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Ναι. Αυτό, το γιατί ταυτίζεσαι με έναν ήρωα. Αυτό. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μια ερώτηση. Εγώ διαβάζοντας το βιβλίο μπήκα στο ρόλο του μικρού μάγου. Εσείς έχει νιώσει κάποιος από εσάς, έστω και λίγο μάγος? Μάγος. Ο Θωμάς, ο τραγουδιστής. Ζαπίδα δεν είσαι, ζωγραφίδα. Έτσι δεν είναι? Όχι, Ζαπίου. Α, εγώ του Ζαπίου είμαι. Πολλά χρόνια καθηγητής. Αν ρωτήσεις εκεί θα καταλάβεις. Η μυρωδιά μου έχει μείνει. Παντού, σε όλο το κτίριο. Λοιπόν, μάγος πρέπει να είσαι στη ζωή. Κάθε μέρα να έχεις ένα δικό σου μαγικό ραβδί και να μαγεύεις και τον εαυτό σου για να απογειώνεσαι από αυτό το σκοτάδι που μας περιβάλλει και να μαγεύεις και τους άλλους. Όχι να τους ξεγελάς, να τους αγαπάς, να τους κάνεις καμιά τσαχπινιά, να τους βάζεις ένα παραμύθι, να βρίσκεις έναν τρόπο να περνάς, να κάνεις ταξίδια προς τα ουράνια. Να τους παίρνεις μαζί σου σαν να είσαι ο Αλαντίν. Κατάλαβες? Γεια σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, από το Βαρβάκι, ο πρότυπο γέλ Βαρβακίου σχολής, η Μιχαέλα Βαλσαμή Φαρμακίδη. Πρέπει να συνδεθούμε με αυτήν, από ό,τι κατάλαβα. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Μιχαέλα. Πες μας το βιβλίο. Καταρχάς, πες μας το βιβλίο. Είναι το τελευταίο έργο του Κώστα Καργετάκη. Το
Ελεγεία και σάτυρες, που εκδόθηκε το 1927. Έπεσε στα σκληρά. Ωραία. Σ' ακούμε. Γιατί λοιπόν σε εμπνέει αυτό? Εμένα με εμπνέει επειδή μέσα από το βιβλίο του δηλώνει φόβους απλούς και ανθρώπινους. Τα ποιητικά υποκείμενά του θρηνούν χαμένους έρωτες, μέρες που γλέντισαν και τώρα νοσταλγούν, φιλίες που έσβησαν με τα χρόνια και φοβούνται το θάνατο. Και αυτό είναι μία πλέον, θα έλεγα, σπάνια για το σύγχρονο άνθρωπο ομότητα με την οποία μιλάει. Ναι, μέσα από το στολισμένο και λουσιασμένο λόγο του ποιητή όλο φαίνεται λίγο πιο γλυκά, αλλά δεν φοβάται να εκφραστεί, γεγονός που είναι, θα έλεγα, αρκετά σπάνιο πλέον. Μάλιστα. Ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα βιβλίο που, εντάξει, την εφηβεία πολλές φορές εντυπωσιάζει, λόγω ίσως και των απεσιόδοξων απόψεων του, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό βιβλίο. Έχεις να μας κάνεις κάποια ερώτηση? Ναι, είναι λίγο σχετική με το κείμενο που είχα προετοιμάσει, αλλά... Ας το κείμενο, μίλα κανονικά. Θα ήθελα να ξέρω αν σήμερα που νομικά έχουμε ελευθερία έκφρασης, αν οι καλλιτέχνες μπορούν πραγματικά να εκφραστούν ελεύθερα, παρά τη λογοκρισία και την ανάγκη και η ιδιαίτερη παρουσίαση του εαυτού. Η ερώτηση είναι αν μπορεί η τέχνη σήμερα, παρά τις λογοκρισίες και όλα τα άλλα, να εκφραστεί ελεύθερα. Θέλει κάποιος να απαντήσει? Ακρίβως. Θέλεις. Ο φιλόσοφος. Νομίζω πρέπει να κάνουμε ερώτηση στα ίδια τα παιδιά. Μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα? Υπάρχει κάποιο πρόσκομα, δηλαδή κάποιο εμπόδιο, κάποιος ή κάτι που σας εμποδίζει στο να γράψετε ό,τι θέλετε, όσοι όπως σας επιδιώκετε κάτι τέτοιο? Νομίζω πως... Θωμά, εσύ τι λες? Τι να τολμάει κανείς, Κώστα μου? Αυτό, δηλαδή, δεν υπολογίζεις αυτό. Δεν υπολογίζεις. Εγώ είχα δάσκαλο τον μεγάλο μας ποιητή, τον Τίνο Χριστιανόπουλο. Πάω λοιπόν το 90, έγραψε ένα κείμενο που αφορούσε την αμαρτωλή σε εισαγωγικά περιοχή του Βαρδάρη. Τώρα αυτά όλα έχουν τελειώσει. Και το δίνω. Λέει, είναι καλό, είναι δημοσίευση, αλλά μην το βγάλεις, γιατί μπορεί να πας φυλακή, μπορεί να σε διώξουν από το σχολείο. Θα το βγάλω. Πρέπει να τολμάμε. Και η δουλειά η δικιά μας, αυτό γίνεται και, στη ζωγραφική και στο τραγούδι και πάρα πολύ στο γραπτό. Να τολμάμε, πρέπει να τολμάμε, ακόμη και αν έχει απαγορευτικό. Η λογοκρισία έκανε συμφορές, είχαμε μεταξά, είχαμε δικτατορία εδώ, είχαμε... Και πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ακολουθούν την εξέλιξη. Εκεί η δουλειά η δικιά μας, στη ζωή μας, είναι να είμαστε ρηξικέλευτοι, καινοτόμοι, τολμηροί. Αουντάκες, φορτούνα, γιούβατ, λέγανε οι Λατίνοι μόνο πρόγονοι. Τολμηρούς βοηθάει η τύχη. Εντάξει. Okay. Για πάρτε θάρρος. Σας βλέπω σαν τις Φραγκοπαναγιές. Για ξυπνήστε. Μιχαέλα, σε ευχαριστώ. Και κλείνω την απάντηση με αυτό που έγραψε ο Πολ Όστερ, που είπε ότι αν θέλεις να γράψεις καλή λογοτεχνία, πρέπει πρώτα απ' όλα να σκοτώσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Καλά, αυτά είναι ψυχαναλυτικά. Επομένως, όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά, για να πόσο τολμηρός πρέπει κανείς να είναι. Μιχαέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε. Αμαλία Βλάχου, από το δεύτερο γέλ Μεσολογγίου. Τώρα θα αρχίσουν τα χειροκροτάνε εδώ από το Μεσολόγγι. Ωραία. Η πόλη των ποιητών, τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Λοιπόν, Αμαλία, πού είναι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αμαλία Βλάχου και έρχομαι από το δεύτερο γενικό λύκειο της Ιεράς. Το είδαμε, το είπαμε. Ναι, πώς το ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ τα εκπαιδευτήρια Ματουλίδη και το ζωγράφιο Λύκειο Κωνσταντινοπόλεως για την ευκαιρία που μας δίνουν ανταλλαγής απόψεων και τη φιλοξενία. Πιστεύω πως ο σκοπός κάθε βιβλίου είναι να ταξιδεύει και να διδάσκει τον αναγνώστη. Ο Ραγιάς του κυρίου Γιάννη Καλπούζου πέτυχε πλήρως αυτό το στόχο. Κάθε βιβλίο σε βρίσκει σε μια διαφορετική κατάσταση. Ο Ραγιάς με βρήκε να αναρωτιάμαι αν είμαι Γρεκός, σαν τον Κοραή, τον Ρίγα ή τον Αθανάσιο Διάκο. Αν είμαι Έλληνας, αυτό το ομοιρικό φίλο της Θεσσαλίας. Ή αν είμαι Ρωμιός. Μισό λεπτό, αλλά εμείς εδώ δεν ακούσαμε καλά. Ποιο είναι το βιβλίο? Ο Ραγιάς, Μέρες και Νύχτες του 1821 του κυρίου Γιάννη Καλπούζου. Α, μάλιστα, ωραία. Ωραία. Εμείς εδώ έχουμε... Έχει κάποια επιστροφή εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, για πες μας, λοιπόν, γιατί σου άρεσε αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο με ταξίδεψε στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.
Για εμάς τους μεσολογγίτες, το φαινόμενο μεσολόγγι είναι γραμμένο σε κάθε κύτταρό μας. Οι πολιορκίες και η έξοδος είναι το νανούρισμα της μάνας μας, η προσευχή μας. Και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με όποιον καταπιάνεται με την ιστορία του. Με τη δική μας ιστορία. Ο κύριος Καλπούζος ακούμπησε με απόλυτο σεβασμό την ιστορία της Ιεράς Πόλεως. Είναι ωραίος ως μεσολογγίτης. Και ναι, έδωσε απάντηση στο αρχικό μου ερώτημα. Είμαι και Έλλην, και Ρωμιός, και Γρεκός. Έχω πολύ μεσολόγγι μέσα μου. Ραγιάς δεν θέλω να είμαι και ραγιάδικο βήμα δεν θέλω να έχω. Αυτό το βιβλίο θα ήθελα να το είχα γράψει εγώ, εκτελώντας το χρέος μου στη γενέτειρά μου. Και τώρα θα ήθελα να απευθύνω μία ερώτηση στον κύριο Κώστα Κρύβο. Η Ανατρομάχη σας θεωρείται ένα βιβλίο για τους νικητές και για τους χαμένους αυτής της ζωής. Οι νικημένοι είναι πολλοί. Ποιοι είναι οι νικητές? Έχω μια βασική αρχή και άποψη ότι ποτέ στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους κανένας πόλεμος ποτέ δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Δεν μιλάω για τις επαναστάσεις, είτε είναι κοινωνικές είτε εθνικοπελευθερωτικές, αλλά μιλάω για τους επεκτατικούς πολέμους, όπως ένας τέτοιος που αναφέρεται στο βιβλίο Ανδρομάχη, ήταν η επίθεση των Δανάων Αχαιών απέναντι στους Τρώες. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε κανένας νικητής. Με την έννοια ότι οι Τρώες ήταν από την πλευρά των ιτημένων, χάσαν την πατρίδα τους, οι Έλληνες δεν πολεμούσαν για την πατρίδα. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε και τους Έλληνες, στην περίπτωση της Οδύσσειας βέβαια, σε αυτό το ομηρικό έπος, ότι επιστρέφουν σαν κατεμένοι στην Ελλάδα. Επομένως, είναι ένας πόλεμος, όχι ότι έληξε με ισοπαλία, αλλά έληξε με όλους ιτημένους. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Και εμείς ευχαριστούμε. Αναλυτικότερα, βέβαια, θα μας τα πείτε στο Μεσολόγγι. Πληροφορήθηκα με χαρά από την δασκάλα μας ότι θα μας κάνετε την τιμή να σας παρουσιάσουμε στην Ιερά Πόλη ως ομάδα φιλοαναγνωσίας του Δευτέρου Λυκείου Μεσολογγίου. Χαρά μου και τιμή μου. Λοιπόν, προχωράμε στην Δέσποινα Καβαλά από την Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά, Ζαν Ντάρκ. Καλησπέρα. Ωραία, Ζαν Ντάρκ. Αγαπητοί συνέδροι και ακροατές, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα και θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη για αυτή την ευκαιρία, καθώς και το ζωγράφιο Λύκειο. Λοιπόν, το βιβλίο που διάλεξα είναι «Τα γενέθλια» της Ζόρις Σαρή. Και θα ήθελα να το έχω γράψει εγώ, διότι και μάλιστα να το έκδιδα και στη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη εκδοτικό οίκο. Το έχω εδώ μαζί μου. Και το οποίο μου έδωσε η μαμά μου όταν ήμουν 6 χρονών, γιατί χρειαζόταν να πάει στο νοσοκομείο για ένα διάστημα, οπότε ήθελε να έχω κάτι που της άρεσε για να τη σκέφτομαι. Και ξεκίνησα να το διαβάζω τότε. Βέβαια, δεν καταλάβαινα πολύ το νόημα και αυτά. Αλλά με τα χρόνια, επειδή μ' άρεσε σαν βιβλίο, το ξαναδιάβαζα και το ξαναδιάβαζα. Και πραγματικά εξεπλάγει από το πώς αυτό το βιβλίο με άγγιξε συναισθηματικά. Με έκανε να κλάψω, με έκανε να γελάσω με τα παιχνίδια της ηρωίδας. Αλλά και να θρηνήσω για ένα γεγονός που συνέβη εδώ στην πατρίδα μας πριν από αρκετά χρόνια. Είναι πολύ ωραία η παρατήρηση αυτή, γιατί πολλές φορές συνδεόμαστε με ένα βιβλίο, γιατί κάποιος μας το έχει χαρίσει και παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο στη δικιά μας ζωή. Ακριβώς. Πολύ ωραία παρατήρηση. Έχεις ερώτηση? Έχω ερώτηση. Πες τη μας. Και θα την απευθύνω σε όλους. Βέβαια, πριν την απευθύνω, θα ήθελα κάτι να πω. Από το συγκεκριμένο βιβλίο, αν χάριζα εδώ πέρα σήμερα σε όλους εσάς μια πρόταση ή μάλλον μια περίοδο, θα ήταν η εξής. Όμως, ξέρω πολύ καλά τι σε κάνει να μιλάς έτσι. Και άλλες φορές διαφωνήσαμε. Βλέπεις, εγώ δεν παθιάζομαι με την πολιτική σαν και σένα. Αυτό δεν με εμποδίζει να αγαπώ τον τόπο μου όσο τον αγαπάς κι εσύ και να τον υπερασπίζομαι με τον δικό μου τρόπο. Η δικτατορία μια μέρα θα φύγει. Η καταστροφή της γλώσσας όμως, που μας αγγίζει όλους, θα έχει γίνει για πάντα. Άλλωστε, ο λόγος και η γραφή στάθηκαν πολλές φορές ο προθάλαμος και η απαραίτητη έξοδος για μια πολιτική πράξη. Αλλιώς, αυτή η πράξη μένει κοφάλαλη. Ευχαριστούμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Πες μας και την ερώτηση τώρα. Λοιπόν,
Πιστεύετε ότι επηρεαζόμαστε από τα βιβλία που διαβάζουμε σε μικρή παιδική ηλικία περισσότερο ή όταν είμαστε πιο μεγάλοι και τα καταλαβαίνουμε πλήρως? Ωραία. Θα απαντήσει η Νεκταρία, η οποία είναι και σε μικρή ηλικία, οπότε μπορεί να μας πει. Είναι πολύ βασικό το εξής, ότι ένα βιβλίο το διαβάζουμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ζωής μας. Στην αρχή είναι σίγουρο ότι η πρώτη φορά, σαν κάθε πρώτη φορά, θα μας αγγίξει πολύ. Διαβάζοντάς το μετά από 5 χρόνια, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ πιθανό, εάν έχουμε οριμάσει, να το δούμε με μια τελείως διαφορετική ματιά. Αν οι εμπειρίες της ζωής που έχουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή μας κάνουν να δούμε τους ήρωες ή την τοποθέτηση του λογοτέχνη με μια διαφορετική ματιά. Και αυτό είναι σημαντικό σε ένα βιβλίο που αγαπάμε, να το κουβαλάμε μαζί μας όλη μας τη ζωή και καμιά φορά σαν φυλαχτό. Να γυρνάς και να βλέπεις πώς ήσουν την πρώτη φορά και πώς είσαι τώρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, προχωράμε. Μαρκέλα Γεωργίου από το Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ίμβρη. Καλησπέρα και από μένα. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω και τα δύο σχολεία που μας έδωσαν την ευκαιρία να είμαστε όλοι εδώ μαζί, να μιλήσουμε και να ακούσουμε όλες αυτές τις συζητήσεις. Θεωρούμε δεδομένο ότι όλες και όλοι ευχαριστείτε που σας καλέσαμε εδώ, οπότε μην το ξαναπείτε για να κερδίσουμε, γιατί αμέσως μετά από αυτή τη συνεδρίαση υπάρχει μια άλλη τρομερή συνεδρίαση που είναι το γεύμα στο εστιατόριο. Λοιπόν. Είδατε τι αυστηρός είναι, δεν θα θέλατε να τον έχετε δάσκαλο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σ' ακούμε. Πες μας για το βιβλίο που σε έχει εμπνεύσει. Επέλεξα να μιλήσω για ένα βιβλίο του Λέο Μπουσκάλια, ο πατέρας μου. Του Μπουσκάλια. Λέο Μπουσκάλια. Είναι πατέρας. Ένα βιβλίο αναμνήσεων, όπου ο συγγραφέας περιγράφει τον πατέρα του και αφηγείται περιστατικά της ζωής του, όπως τα βίωσε και τα θυμάται. Διαβάζοντας το βιβλίο, γνώρισα τον πατέρα του συγγραφέα μέσα από τα μάτια του και παρατήρησα τις λεπτομέρειες που διαμόρφωσαν τη ζωή των παιδιών του. Εκεί ταυτίστηκα. Τυχαίνει πολλές φορές να παρατηρώ λεπτομέρειες του δικού μου πατέρα, οι οποίες αποδεικνύουν συνεχώς την ανεκτήμητη αξία του ως άνθρωπο. Εξάλλου, αυτές οι λεπτομέρειες είναι και ο λόγος που τον καθιστούν ήρωα στη ζωή μου και κατά συνέπεια ο λόγος που του αξίζει ένα τέτοιο βιβλίο. Ένας ήρωας πάντα μένει στην ιστορία, έστω και αν κάτι μικρό και απλόγραφτη για εκείνον. Έτσι, μέσα από ένα τέτοιο βιβλίο, θέλω να συστήσω στους αναγνώστες τον δικό μου ήρωα. Την αγάπη του για τη γνώση, την επιθυμία του να μαθαίνει συνεχώς και να θέλει το ίδιο για τα παιδιά του, να μιλήσω για τις επιτυχίες του, τους αγώνες του και όλα αυτά που επηρέασαν καθοριστικά τη ζωή μας. Πριν από 8 χρόνια, αποφάσισε πως το καλύτερο για εμάς, την οικογένειά του, είναι να εγκατασταθούμε στην Ίμβρο, το νησί μας. Ήταν προφανώς μια δύσκολη απόφαση, την οποία πήρε πρωτίστως για να πλαισιώσουμε τα παιδιά του τα ελληνικά σχολεία και στη συνέχεια για να διακονήσει την Εκκλησία και την κοινότητα της πονεμένης πατρίδας του. Σήμερα καταλαβαίνω τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε αυτή του η απόφαση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που του είμαι ευγνώμων. Ο μπαμπάς μου είναι το πρότυπό μου και ο άνθρωπος που θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, ώστε να καταφέρω να με βλέπουν οι δικοί μου άνθρωποι όπως βλέπω εγώ εκείνον. Ο Λέο Μπουσκάλια εκφράζει όλα τα συναισθήματα αγάπης και θαυμασμού για τον πατέρα του μέσα σε ένα βιβλίο. Και μπορώ να πω ότι τον ζηλεύω γι' αυτό. Θα μου ήταν δύσκολο να χωρέσω σε λέξεις την αγάπη και το θαυμασμό που νιώθω για τον δικό μου πατέρα. Όμως ξέρω πως θα ήταν το καλύτερο δώρο στον εαυτό μου. Ωραία. Τέλος, θα ήθελα μία ερώτηση. Όποιος θέλει απαντάει, αν υπήρξε ποτέ κάποιο πρόσωπο στη ζωή σας, το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και αν μπορέσατε να αποδώσετε αυτό σε κάποιο σας βιβλίο. Ο Θωμάς. Φυσικό. Στο βιβλίο 55, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη που έχω γράψει το μεγάλο μυθιστόρημα, το πρότυπο ήταν μία δασκάλα που γίναμε φίλοι τον καιρό που δούλευα και εξέφραζε το επιβίωμα του κοσμοπολιτισμού και ενός συνδυασμού παράδοξου μιας γυναίκας λογίας, τρόποντινα, και αυτά τα είχε σπαράγματι, ας πούμε, και εγώ έκατσα και με τη φαντασία μου τα έφτιαξα πάνω σε αυτήν. Πάντως με βοήθησε σαν πρότυπο λίγο. Όλοι οι συγγραφείς έχουν. Δεν μπορεί να μην είναι και βιωματική η λογοτεχνία. Επομένως, η ερώτηση. Εξυπακούεται ότι συμβαίνει αυτό. Κάποιο πρότυπο θα βρει. Μια μικρή συμπλήρωση θέλει να κάνει ο Κώστας.
Νομίζω ότι το κοντά σε οδηγεί στη γνώση. Το λίγο μακριά σε οδηγεί στη σοφία. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές όταν είμαστε πολύ πολύ κοντά με κάποια πρόσωπα, λίγο η ματιά μας θολώνει και δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα δούμε. Όταν κρατάμε κάποια πρόσταση, ναι. Και αυτό το αναφέρω γιατί κάποια στιγμή χρειάστηκε να γράψω ένα βιβλίο με μυθιστορηματικό ήρωα κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκε ούτε στο οικογενειακό μου, ούτε στο φιλικό περιβάλλον μου, ούτε μάλλον και σε αυτό που θα λέγαμε εθνικό περιβάλλον. Ήταν ένας ξένος, ένας Αυστριακός, ο οποίος ήρθε και έζησε εδώ πέρα στην Ελλάδα και ήθελα να δω με λογοτεχνικό τρόπο και μέσα από τα μάτια ενός ξένου το πώς βλέπει την Ελλάδα. Okay. Λοιπόν, προχωράμε. Φέη Γιαννίδη από τα εκπαιδευτήρια γείτονα. Φέη. Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι το νησί της Βικτώρια Χίσλοφ. Ποιο, ξανά. Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι το νησί της Βικτώρια Χίσλοφ. Το νησί είναι η Σπιναλόγκα στην Κρήτη. Στο κόλπο, ένα μικρό νησί στο κόλπο του Μυραμπέλου, απέναντι από την Πλάκα, που έγινε τόπο συγκέντρωση ναι, στον λεπτό της Το ξέρουμε, το έχει παιχτεί και στην τηλεόραση. Τώρα, γιατί εσένα σε εμπνέει ένα νησί στο οποίο πηγαίναν τους λεπρούς πριν τόσα πολλά χρόνια? Διαβάζοντας το βιβλίο, προσπαθούσα να φανταστώ την καθημερινότητα των ανθρώπων που έπασχαν από την αρρώστια και ήταν καταδικασμένοι να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους εκλωβισμένοι στη Σπιναλόγκα. Το βιβλίο, ομολογώ ότι με συγκίνησε, γιατί παρουσιάζει την ιστορία μιας οικογένειας που χτυπήθηκε από πολλά βάσανα, αλλά πάντα άντεχε. Πενθούσε σιωπηλά και ήλπιζε για το καλύτερο. Είναι καλογραμμένο, με δυνατή υπόθεση και σιαγράφηση χαρακτήρων. Αφηγείται την όσο. Αλλά πίσω από την κεντρική ιστορία υπάρχουν πολλές παράλληλες που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον κάνουν να ταυτιστεί. Παρακολουθούμε επίσης ένα μέρος της κριτικής ιστορίας των αρχών του 20ου αιώνα. Τις παραδόσεις, τα έθιμά του από μια συγγραφέα που αγαπάει το τόπο μας. Και αυτό φαίνεται σε κάθε σελίδα του βιβλίου. Προσωπικά, θα ήθελα να έχω κι εγώ την ικανότητα μυθοπλασίας. Να μπορώ να αποτυπώσω την ιστορία της συγκεκριμένης εποχής και όλη αυτή την ατμόσφαιρα που Χίσλοφ ξεδιπλώνει. Το νησί έχει και ένα επίκαιρο μήνυμα, που σήμερα, 2 χρόνια μετά την πανδημία, εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε. Το βίωμα της απομόνωσης και την ανάγκη που έχουμε ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερώτηση υπάρχει? Όχι. Προχωράμε στην Ιόλη Δομουχτσίδη από την Εράσμιο Ελληνογερμανική Σχολή. Καλησπέρα σας. Το βιβλίο που επέλεξα είναι η μυστική ιστορία της Donna Tartt. Καθώς πιστεύω, μέσα από την παρουσίαση πρωταγωνιστών με εμφανή έλλειψη ηθικής πυξίδας, με έκανε να αναθεωρήσω το πλαίσιο που διαμορφώνει έναν ηθικό χαρακτήρα. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που επηρέασε ή διαμόρφωσε τον τρόπο γραφής σας. Ωραία. Μπορεί να μας απαντήσει. Είναι ευκαιρία. Εδώ μπορούμε να απαντήσουμε και όλοι. Ένας. Ξεκινάς εσύ, Γιάννη. Εντάξει. Ξεκινήσω εγώ. Εγώ διάβασα πολύ μικρός, δηλαδή 10 χρονών, ένα τρίτο μου βιβλίο που λεγόταν «Η Άθλη» του Βίκτορ Σουγκό. Γινόταν μια μετακόμιση στο σπίτι και ένας θείος έφερε αυτό το βιβλίο. Ήταν μια καταπληκτική τρίτομη έκδοση, δερματόδετη, με εισαγωγές, με κείμενα ξένων συγγραφέων, με πίνακες, από τις εκδόσεις που δεν τις βρίσκεις πια. Σύντομα, λοιπόν, γιατί με ενέπνευσε. Πρώτον, γιατί αγαπούσα αυτό το φτωχό Γιάννη Αγιάννη που του τύχανε όλα τα κακά της μοίρας του. Αγάπησα αυτό το ζευγάρι, τον Μάριο και την Τιτίκα, γι' αυτό τον άδολο έρωτα που κυριαρχούσε στο βιβλίο. Αγάπησα τον μικρό Γαβριά, τον επαναστάτη που πεθαίνει τραγουδώντας πάνω στα οδοφράγματα. Και τελικώς μπορώ να πω ότι αγάπησα και τον Ιαβέρη, παρόλο που ήταν ο κακός, γιατί στο τέλος ελευθερώνει τον Γιάννη Αγιάννη και αυτοκτονεί. Είναι ένα βιβλίο που έχει πολλά χαρακτηριστικά, που πέρα, δεν θέλω να πω τώρα για την ιστορία, Γαλλική Επανάσταση κτλ. Αλλά έχει πάρα πολλούς χαρακτηριστικούς ήρωες. Ακόμα και σήμερα ένας φτωχός, άμα κλέψει κάτι, λέμε είναι Γιάννης Αγιάννης. Δηλαδή, έχει φτιάξει έναν ήρωα Ουγκό που πιθανόν είναι πιο γνωστός από τον ίδιο του συγγραφέα. Ποιος μπορεί να το κάνει? Είναι και κοινωνικό Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ορίστε,
Πάσχο. Λοιπόν, μια και μιλάμε για παιδικά αναγνώσματα, είχα σκοπό να πω κάποιο άλλο βιβλίο. Στον αναγνώστη, μάλλον συνέπεσα με το Θωμά και είπαμε και οι δύο το 100 χρόνια μοναξιά. Ευτυχής, συγκυρία. Λοιπόν, από τα παιδικά αναγνώσματα δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα βιβλίο που μου άρεσε τόσο πολύ που στο τέλος το έκλεψα από την κοινοτική βιβλιοθήκη του χωριού μου. Είναι το βιβλίο του Ιουλίου Βέρν, «Το Αιγαίο στις Φλόγες». Τότε ήταν από εκδόσεις Δαρεμά, νομίζω, οι πειρατές του Αιγαίου. Είναι ένας Έλληνας, ο πειρατής, ο Σακρατήφ, με τη μητέρα του, πώς σαλονίζουν και γίνεται πειρατεία σε όλο το Αιγαίο. Ναι, ποιος το έχει μεταφράσει, εδώ σε θέλω. Το έχει μεταφράσει, εγώ το, κυκλοφορούσε, εγώ το έχω από τις εκδόσεις Δαρεμά και μετά το βγάλανε οι εξερευνητές της Καθημερινής. Το μετέφρασε τότε εγώ, την απάντηση την έχει ο Γιάννης Μπασκός. Γιώργος Τσουκαλάς, το χώρο. Α, ναι. Ναι, όλα του Βέρν ναι. Έχει μεταφράσει. Ένα καταπληκτικό βιβλίο και από τότε μπολιάστηκε, μπορώ να πω, και άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται η αγάπη μου το να μπαίνει και η ιστορία μέσα στην μυθοπλασία και να γίνεται μια πρόσμιξη. Και κλείνω λέγοντας βέβαια ότι το βιβλίο που εμένα με σημάδεψε πλέον στην ενήλικη συγγραφική μου πορεία είναι το μυθιστόρημα των μυθιστόρημάτων, κατά τη γνώμη μου, ο Μόμπι Ντικ του Χέρμαν Μέλβιλ. Κύριε Πάσχο. Ναι, ναι, μιλάς κανονικά. Πες ότι σε ενέπνευσε το βιβλίο του Κώστα, με Ανδρομάχη, τελευταία. Θα πει προηγουμένως ότι εμένα μικρό μου άρεσε πάρα πολύ ο Στέλιος Αμπουδουράς με το μικρό ήρωα. Είχα μεγάλη τρέλα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν έχω κάποιο βιβλίο που να πω ότι αυτό το βιβλίο, κάπως έτσι δηλαδή. Αυτό θα έλεγα, ας πούμε, την παιδική μου ηλικία. Α, και μου άρεσε πάρα πολύ και ο δωδεκάλογος του Γκίφ, του Κωστή Παλαμά, που δεν καταλάβαινε καθόλου τι λέει, αλλά κάθε περίεργο τρόπο μου άρεσε, δηλαδή. Αυτή την ιστορία θα την πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, Θωμά. Ναι. Να σας πούμε πάρα πολλά τώρα. Θα πιστεύω τώρα που γερνώ, ότι πιο πολύ από όλα, γιατί με επηρέασαν πάρα πολλά πράγματα, φυσικό είναι, είναι τα σενάρια του κινηματογράφου. Έβλεπα από πολύ μικρό παιδί πάρα πολύ και το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή, αν ξέρετε τους λαϊκούς τυπουργούς μας, τους λαϊκούς ποιητές μας, την Παπαγιανοπούλου, τον Βίρβο, όχι τους ποιητές, τους άλλους, τους επίσημους. Αυτό, αλλά κυρίως το σινεμά. Γιατί αφομοίωνα πάρα πολύ τους χαρακτήρες, τον τρόπο που παίζουν, τις συγκρούσεις των χαρακτήρων, τα διάφορα, τον κοινωνικό προβληματισμό μέσα. Κάθε τύπου όμως έργο. Εντάξει. Ιδέα. Η νεκταρία. Θα πει ότι το βιβλίο που με ενέπνευσε και είναι το ταυτίζεται και με το βιβλίο που διάλεξα σήμερα να σας πω, που ζήλεψα πάρα πολύ και θα ήθελα πολύ να το γράψω. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο για μένα, είναι δύσκολο. Επιστρέφω, όπως εσείς, στις σελίδες του, ίσως με ωριμότητα. Λέει ο συγγραφέας Τζαστίν, Μελίσσα, Κλέα, είμαστε τόσοι λίγοι στην πραγματικότητα. Θα νόμιζε κανείς πως εύκολα θα βολευόμασταν σε ένα μοναχά βιβλίο. Δεν είναι έτσι? Έτσι νόμιζα κι εγώ, λέει ο συγγραφέας. Το βιβλίο λοιπόν είναι του Αλεξανδρινό Κουαρτέτο του Λόρενς Ντάρελ. Είναι 4 βιβλία. Ο συγγραφέας δίνει σε κάθε βιβλίο το όνομα του ήρωά του. Είναι εκπληκτικοί ήρωες. Μιλάει για έρωτα, για σχέσεις, προσωπικότητες καταπληκτικές. Αλλά τον ζηλεύω γιατί μιλάει για μία πόλη που αγαπάω, για την Αλεξάνδρεια, την κοσμοπολίτικη, την πολύμορφη, την πολύβουη, αυτή η οποία έχει πάρα πολλές αντιδράσεις, μεγάλες και βαθιές ανισότητες και είναι και η πόλη που επιτρέπει να κάνεις τα πάντα. Και ίσως ο συγγραφέας του αρέσει να φτάνει στα όρια και στα άκρα και αυτό το δείχνει και τον ζηλεύω γι' αυτό. Τον ζηλεύω γιατί δεν φοβάται να εκτεθεί. Τώρα θα το πω όλο εγώ, κύριε Γιάννη. Μέσα από τους ήρωές του αναμετριέται μου όλα εκείνα που τον βασανίζουν. Είναι σαν να κάνει μια αυτοκάθαρση για μένα. Ο κάθε συγγραφέας σε κάθε ήρωά του κάνει προβολές, όπως λένε στην ψυχανάλυση. Δηλαδή προβάλλει δικά του θέματα που θέλει να λύσει. Όποιος σας πει το αντίθετο, θα σας πει ψέματα. Ταυτιζόμαστε και με τους καλούς και με τους κακούς ήρωες μέσα από τα βιβλία και που διαβάζουμε και που γράφουμε. Τον ζηλεύω τον Ντάρελ γιατί δημιουργεί ατμόσφαιρα.
έχει ποιητικό λόγο, εναλλάσσονται όμορφες με άσχημες στιγμές, γίνεται κοινικός, αστείος, ευγενικός, μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για σεξ σε ακραίες καταστάσεις, περιγράφει μια πόλη, μιλάει για την πόλη και λέει, μάλιστα σε ένα σημείο, η πόλη μας χρησιμοποίησε σαν την πανίδα της. Είναι ένας βιρτουόζος του λόγου, παίζει με ευρηματικούς διαλόγους. Τα μαθαίνετε στο σχολείο, μονόλογοι, διάλογοι, παρομοιώσεις, αυτά που μας έλεγαν για να γράφουμε ωραίες εκθέσεις, αφηγήσεις, μεταφορές. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ. Και η Άνοιξη. Άφησε με να το πω. Να το πω. Μα δεν υπάρχει άνοιξη στο Δέλτα, δεν υπάρχει αίσθηση της δροσερής ανανέωσης των πραγμάτων. Βγαίνεις από το βήθος του χειμώνα και αμέσως πέφτεις στο κέρινο εκμαγείο του καλοκαιριού, στην ασφυξία του καύσωνα. Όμως εδώ, στην Αλεξάνδρεια, οι θαλασσινές πνοές μας σώζουν τελικά από το ακύματο βάρος της θερινής ασημαντότητας, καθώς γλιστρούν πάνω από το λιμενοβραχίωνα, ανάμεσα στα πολεμικά καράβια για να φουσκώσουν τα ρηγοτά πανιά, τις τέντες, τον καφέ, πάνω στη μεγάλη κορνής. Γιατί συγγραφίζουν πολλές ζωές. Και ο Ντάρελ κρατά σημειώσεις για τις ζωές όλων των ανθρώπων. Μιλάει για την Αλεξάνδρεια. Αγαπώ αυτό το βιβλίο γιατί μιλάει για τον Καβάφη. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέται την Αλεξάνδρεια που φεύγει, λέει. Και επειδή είμαι η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε αυτά εδώ τα φεριά, τους πανέξυπνους άντρες, αγαπώ τον Ντάρελ γιατί, λέει, και όσο θα υπάρχει γυναίκα, τρία πράγματα μπορείς να κάνεις για αυτήν. Να την αγαπήσεις, να υποφέρεις για εκείνη ή να την κάνεις λογοτεχνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είπα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το κινηματογράφο το είδες. Ζασιμή γυρίστηκε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μας είπες έξυπνους, δεν μας είπες όμορφους. Δεν μας είπες όμορφους. Λοιπόν, προχωράμε. Αμαλία Καμάρα από το Κολέγιο Αθηνών. Α, όχι, με συγχωρείτε. Συνδεόμαστε με την Παναγιώτα Δούρου από το Ζάπιο Λύκειο. Δεν ξεχάσαμε. Παναγιώτα, σ' ακούμε. Το βιβλίο που με στιγμάτισε και με επηρέασε περισσότερο είναι το «Καλά κορίς και δεν μιλάνε». Ποιο? Το «Καλά κορίς και δεν μιλάνε». Η ηρωίδα του βιβλίου είναι η Μαρίν, μια κλασική έφηβη, άριστη στη σχολή, πάντα συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις. Πάντα είναι ευγενική και πάντα τηρεί τους κανόνες. Όμως, μετά τον λόγο που έβγαλε ο διευθυντής της, άρχισε να βλέπει τα πράγματα γύρω της με διαφορετικό μάτι. Ο λόγος του περιλάμβανε τους κανόνες σχολικής ενδυμασίας. Αλλά ο διευθυντής απευθυνόταν αποκλειστικά τις κοπέλες κάνοντας σχόλια για τα ρούχα τους. Μη βάφεστε, μη φοράτε κοντές φούστες, είτε πως πάτε τους γύρω σας, μην φοράτε ανοιχτές μπλούζες με κοντό μανίκι. Όμως για τα αγόρια δεν ανέφερε τίποτα. Η Μαρίνη μετά από αυτό και ένα άλλο περιστατικό με τον καθηγητή της, γράφει ένα άρθρο σχολική εφημερίδα με θέμα την αδικία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην κοινωνία. Μετά δημιουργεί ομάδες για την ισότητα των δύο φύλων και τη σημασία των δικαιωμάτων της γυναίκας. Προσωπικά, σε κάποια σημεία του βιβλίου ταυτίστηκα με την ηρωίδα, καθώς όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλές γυναίκες ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωπες με προβλήματα όπως σεξιστικά σχόλια, άνεση αντιμετώπιση, λεκτική ή σωματική βία. Γι' αυτό θα ήθελα να το είχα γράψει εγώ. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα βιβλία για την ισότητα των δύο φύλων, για την εξάλληψη παρόμοιων περιστατικών όπως προανέφερα? Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Αν θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα βιβλία για την ισότητα των δύο φύλων και για τα προβλήματα, ας πούμε. Νομίζω ότι πια υπάρχουν αρκετά. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι. Τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα Δευτέρα. Και η νομπελίστρια, η Ερνό, το βιβλίο της, νομίζω. Κρίμα, είναι η Ευαρίστο, η Μπερναντίν Ευαρίστο εδώ και μιλάει τώρα στις 7 η ώρα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, μια νεαρή κοπέλα από την Νιγηρία που ζει στο Λονδίνο και πήρε κοινό βραβείο Booker ή Νόμπελ, δεν θυμάμαι. Όχι Ερνό, η Ευαρίστο. Μπούκερ. Πήρε το βραβείο Μπούκερ και είναι μια γυναίκα που το βιβλίο της αναφέρεται πάρα πολύ σε μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων των γυναικών. Θα το σύστηνα δηλαδή οπωσδήποτε και
μπορεί και να προλαβαίνεις να μπεις διαδικτυακά να ακούσεις την συζήτηση σήμερα. Και, και επίσης, μια και μιλάμε και είναι και νομίζω και σύνεδρος και το τελευταίο βιβλίο της, της Εύης της Κουτρουμπάκη, το τρίτο πόδι, ελληνική λογοτεχνία, πραγματεύεται αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Ο κύριος Πάσκος. Υπάρχουν, όπως είπε ο Γιάννης, πολλά βιβλία. Η ισότητα του κακό είναι ότι δεν τα διαβάζουν οι άντρες. Διαβάζουν μόνο οι γυναίκες. Ή διαβάζουν οι άντρες. Εμείς διαβάζουμε, εσύ δεν διαβάζεις. Ναι, εγώ δεν διαβάζω. Το λύκτο ζήτημα. Λοιπόν, Αμαλία Καμάρα από το Κολέγιο Αθηνών. Δεν υπάρχει. Όχι. Λοιπόν, προχωράμε στη Λιανή Καπρούτσου, εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Αγαπητή Στέλλα, που είσαι εδώ. Καλησπέρα σας. Ακούγοντας το θέμα, ομολογώ πως πολλά βιβλία μου πέρασαν από το μυαλό, όμως το μοναδικό ταλέντο της Αγκάθα Κρίστη με οδήγησε στην ανάδυση του βιβλίου της «Τα πέντε μικρά γουρουνάκια στο νου μου». Οι χαρακτήρες του εκπροσωπούν κάθε κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, θετικό ή αρνητικό, τονίζοντας την καχυποψία, ακόμη και για τα άτομα που γνωρίζει όλη σου τη ζωή, την ζήλια και το θράσος που κατήχει η Έλσα Γκριρ, αλλά και την μετάνοια, τον έρωτα και την αδελφική αγάπη. Εν συντομία, η νεαρή Κάρλα Λεμαρσάν απαιτεί να μάθει τον πραγματικό δολοφόνο του πατέρα της, του Άμιας, καθώς εξαιτίας ενός γράμματος θεωρεί τη μητέρα της, την Κάρολαϊν, αθώα και έτσι απευθύνεται στον έναν και μοναδικό Ηρακλή Ποαρό. Ύστερα από 16 χρόνια η υπόθεση ξανανοίγει και οι 5 ύποπτοι καταθέτουν την μαρτυρία τους. Όλα όσα θυμούνται. Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός πως ο Ποαρό στοχεύει στην ψυχολογία των υπόπτων. Μέσω μιας αναπαράστασης, αποκαλύπτει πως η Έλσα είναι η δολοφόνος, το οποίο προσωπικά το είχα αποκλείσει εξαιτίας του τρελού πάθους που την διακατήχε έκδηλα για τον άνθρωπο. Αυτή είναι η μαγιά της Άγκαθα Κρίστη. Αν ήταν να το βρεις από την αρχή, δεν θα ήταν καλή η Άγκαθα Κρίστη. Συνάμα, θαυμάζω το σθένος των δύο γυναικών, ενώ η δυναμικότητά τους κυριαρχεί τη στιγμή του φόνου, καθώς και οι δύο χάσανε τον άντρα που αγαπούσαν, όμως έπρεπε η μία να προστατεύσει την οικογένειά της και η άλλη να αλλάξει ζωή και να φύγει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Δυστυχώς, δεν θεωρώ πως η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε, διότι η ζωή ολονών καταστράφηκε εκείνη τη μοιραία μέρα. Μπορεί να χάθηκαν φαινομενικά μόνο δύο ζωές, όμως η ψυχική φθορά που υπέστη ο καθένας τους κράτησε εγκλωβισμένους στο παρελθόν, καταστρέφοντας το μέλλον τους πριν καν αυτό υπάρξει. Θα επιθυμούσα να το έχω γράψει, ώστε να αλλάξω το έτος εξιχνίασης του φόνου και να αποτρέψω έστω τον θάνατο της Κάρολαϊν, η οποία πέθανε σε φυλακή, νιώθοντας πνιγμένη από την θλίψη και την αδικία που αιωρούνταν πλέον όπου και αν βρισκόταν από τον φόνο του πολυαγμένου της Άμιας. Ίσως από την άλλη να το άφηνε έτσι και να το δραματοποιούσα παραπάνω για να μετατραπεί σε προειδοποίηση της σκοτεινής αυτής πλευράς του ανθρώπου και της αδικίας, η οποία είναι το πιο δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο μαθαίνει κανείς να ζει μέχρι κάποια στιγμή κάπου να βρει τη λύτρωση. Δεν ζω με την ελπίδα εξαφάνισης της αδικίας, ζω με την ελπίδα της μετέπειτα θείας δίκης. Θα ήθελα επίσης να σας παραθέσω μία ερώτηση. Σε ποιο βιβλίο, αν το είχατε γράψει, θα θέλατε να αλλάξετε το τέλος του και γιατί? Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, ξέρεις. Προηγουμένως, να κάνω το ρόλο του συντονιστή. Κάνε. Επειδή γνωρίζω ότι ο Γιάννης είναι εραστής της αστυνομικής λογοτεχνίας και πρόσφατα πήρε μέρος και σε μια ημερίδα για την αστυνομική λογοτεχνία, θα ήθελα να του κάνω την ερώτηση, τα παιδιά οι έφηβοι, πρέπει, μπορούν να διαβάζουν αστυνομική λογοτεχνία, Γιάννη, και τι θα τους προσφέρει? Και μετά θα την απαντήσουμε λίγο και στην ερώτηση της κοπέλης. Σύντομα, γιατί αν είναι λογοτεχνία, γιατί για μένα ο κάθε επιθετικός προσδιορισμός δεν δίνει αξία στη δεύτερη λέξη λογοτεχνία. Δηλαδή, μπορεί να είναι ιστορικό μυθιστόρημα, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ιστορικό θα είναι καλό μυθιστόρημα. Μπορεί να είναι αστυνομική λογοτεχνία, επειδή είναι αστυνομικό, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλή λογοτεχνία. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ καλή ελληνική και ελληνική, αλλά κυρίως ξένη αστυνομική λογοτεχνία. Και προτείνω δύο ονόματα, Ζορζ Σιμενόν και Πατρίτσια Χάισμιθ. Τώρα, όσο αφορά αυτό που λες, το ότι προβληματίσαι για να αλλάξει το τέλος, να μην το αλλάξει, να το δραματικοποιήσει. Ίσως είσαι έτοιμη να γράψεις κάτι. Γιατί αυτός είναι ένας προβληματισμός. Όταν γράφεις ένα μυθιστόρημα, φτάνεις στο τέλος και λες τώρα, τι θα τον κάνω αυτόν, ναι. Θα τον σκοτώσω, θα τον παντρέψω, ο Τσέχοφ είχε πει κάποια στιγμή
μιλάει για μια ηρωίδα του και λέει: κοίτα τι μου έκανε. Σηκώθηκε πρωί-πρωί και πήγε και παντρεύτηκε. Δεν το είχε καταλάβει. Γιάννη, αυτό και μαζί με το κορίτσι να ναι, ναι. Συμπληρωματικά. Γιατί η κορίτσι μου πρέπει να αλλάξει το τέλος για να ευχαριστηθεί περισσότερο να γνώσει, επειδή θα ήθελε ένα άλλο το τέλος, αίσιο, ας πούμε, ή έχει ερωτευτεί το πρόσωπο, το πρωταγωνιστή. Για ποιο λόγο να αλλάξει, για να είναι πιο έξυπνο το βιβλίο, για να πουλήσει παραπάνω, για να είναι πιο βηματική η λύση. Αυτό θέλω να δω, να μου διευκρινίσεις την ποιότητα της ερώτησης. Θωμά είπε, το θεωρεί άδικο. Άδικο συναισθηματισμός είναι αυτό. Ναι. Το τι θεωρούμε. Ναι, προσωπικά γι' αυτό ήθελα να αλλάξω το τέλος του βιβλίου. Διότι δεν θεωρώ πως η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε, παρότι βρέθηκε ο δολοφόνος. Ύστερα από 16 χρόνια, η ψυχική φθορά νομίζω... Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Σχετικά με το τέλος ενός βιβλίου. Υπάρχει ένα βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ που έχει γίνει και ταινία, το Misery, όπου ένας συγγραφέας στο Κολοράντο έχει τελειώσει το βιβλίο, του κατεβαίνει με το αυτοκίνητο μέσα από το χιονισμένο που είναι πάνω το παρατώ στον εκδότη, έχει ένα τροχαίο ατύχημα και εκεί πέρα, σε αυτή την ερημιά, ζει η μεγαλύτερη θαυμάστριά του, η οποία τον περιθάλπει, τον σώζει τον περιθάλπει, διαβάζει το χειρόγραφο και έκπληκτη ανακαλύπτει ότι έχει σκοτώσει τον αγαπημένο της ήρωα. Και τον κρατάει όμηρο και τον αναγκάζει για να αλλάξει το τέλος και να σώσει. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι μάλλον δύο πράγματα δεν αλλάζουν. Το τέλος κάθε ανθρώπινης ζωής και το τέλος των βιβλίων που έχουν γραφτεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Στέλλα και προχωρούμε στην Αγγελίνα Κατράνη από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το βιβλίο για το οποίο ήθελα να σας μιλήσω σήμερα ονομάζεται «Το βραχιόλι της φωτιάς». Είναι ένα βιβλίο της θεατρικής, δηλαδή Μπέτης Σαλιάς Μαγρίζου, το οποίο μιλάει για μια εβραϊκή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, δηλαδή της οικογένειάς της. Στο βιβλίο αναφέρεται με το όνομα Κοέν, προφανώς αυτό το όνομα είναι ψευδώνυμο. Αυτή η οικογένεια, λοιπόν, περνάει πολλές δυσκολίες, πολλές δύσκολες καταστάσεις, με αποκορύφωμα φυσικά τον αφανισμό της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο Auschwitz. Την ιστορία μας αφηγείται ο Ιωσήφ, ο μικρότερος γιος της οικογένειας, πατέρας της συγγραφέα και από τους ελάχιστους επιζώντες. Παράλληλα, βέβαια, έχουμε και το καθαρά μυθοπλαστικό κομμάτι της όλης υπόθεσης, όπως έχει αναφέρει και η συγγραφέα, το οποίο είναι η εμπλοκή μιας οικογένειας τσιγκάνων στην ιστορία, η συναναστροφή τους με τους Κοέν και πώς αυτοί οι τσιγκάνοι συμμετέχουν στην εξέλιξη της ιστορίας. Το βιβλίο διαδραματίζεται από τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη το 1917 έως και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με αναδρομές από το 1962. Τώρα, γιατί θα ήθελα να το έχω γράψει. Το βραχιόλι της φωτιάς είναι ένα βιβλίο με υπέροχη γραφή, πραγματικά ένα βιβλίο που διαβάζει απνευστή και θα ήθελα να είμαι κι εγώ σε θέση να προξενώ στους αναγνώστες μου τόσα πολλά συναισθήματα, χαρά, λύπη, απόγνωση, θυμό κτλ. Επίσης, είναι ένα βιβλίο που φύγει πάρα πολλές παθογένειες μιας παγκόσμιας κοινωνίας, στερεότυπα και γενικότερα προβλήματα. Ο κυριότερος όμως λόγος όλων είναι ότι μιλά για ζωές και ιστορίες Εβραίων και Τσιγκάνων και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πως οι Εβραίοι δεν είναι μόνο οι Εβραίοι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και οι Τσιγκάνοι δεν είναι μόνο οι Τσιγκάνοι των καταβλισμών, έτσι δεν είναι. Τέλος, εφόσον έχω γεννηθεί και μεγαλώνω στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με έντονη εβραϊκή στο παρελθόν κοινότητα και έντονη τσιγκάνικη κοινότητα, να έχει ενισχύσει την επιθυμία μου να ήμουν συγγραφέα σε αυτό το βιβλίο και να ξέφευγα έστω και λίγο από τα όρια της συναισθηματικά ουδέτερης ιστορικής καταγραφής. Είδες πρώτα το σύριαλ και μετά διάβασα το βιβλίο? Όχι, πρώτα διάβασα το βιβλίο και μετά είδα το σύριαλ. Ωραία. Ερώτηση υπάρχει? Ναι, υπάρχει. Πιστεύετε, μάλλον, για ποια κοινωνική ομάδα πιστεύετε πως θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει λίγο παραπάνω μέσα από τη λογοτεχνία? Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, εννοεί να... Ναι, να έχει θυχθεί ένα κοινωνικό πρόβλημα για μια κοινωνική Εσύ ομάδα. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει μια κοινωνική ομάδα που δεν τη βρίσκει στα βιβλία? Να το πάμε ανάποδα.
Δεν ξέρω, μπορεί, αλλά όλες έχουν θιχθεί όμως. Μήπως κάποια θα έπρεπε να έχει θιχθεί λίγο παραπάνω και να έχουμε ασχοληθεί μαζί της λίγο παραπάνω. Προσωπικά δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία που να μιλούν για τσιγκάνους που αλληλεπιδρούν με Εβραίους. Πρώτα απ' όλα είναι όλοι άνθρωποι. Και τα βιβλία, τα περισσότερα βιβλία μιλούν για τα βασικά ανθρώπινα ένστικτα. Είτε είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε στους αρχαίους χρόνους, είτε ένα σύγχρονο βιβλίο, θα σου μιλήσει πάντοτε για τον έρωτα, θα σου μιλήσει για τη ζήλια, το φθόνο, την κορύφωση ενός ήρωα, ένα χωρισμό. Αυτό έχει σημασία, ο άνθρωπος. Σημασία έχει να μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό, κοινωνική ομάδα. Είναι μια κοινωνική ομάδα, ναι, γιατί έχει μια κουλτούρα, έχει μια θρησκεία, ίσως έχει μια διαφορετική γλώσσα. Αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι και οι όμορφες κοινωνίες είναι αυτές που έχουν ποικιλομορφία, πολυγλωσία. Είναι οι κοινωνίες οι οποίες μπορούν να αγκαλιάσουν όλους. Είτε αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν διανοητικές αναπηρίες, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν την ίδια έκβαση μέσα στη ζωή. Είμαστε όλοι άνθρωποι και μιλάμε για αυτούς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ίσως δεν αγκαλιάζουμε προβλήματα κοινωνικών ομάδων, μπορεί. Εδώ δεν μιλούσαμε για τους πρόσφυγες, τους δικούς μας πρόσφυγες του 22, μέχρι τη δεκαετία του 80-90, διορθώστε με, αν κάνω λάθος. Άρα σημασία έχει πάντα ο άνθρωπος. Αυτό. Ο Κώστας θέλει να πει. Με όλα πάνω κάτω έχουν καταπιαστεί. Δεν υπάρχει η τελευταία τρύπα στον κόσμο. Όλοι, κάποιος την έχει ανακαλύψει και έχει γράψει για αυτήν. Και ο πιο περιθωριακός, ο πιο κατατρεγμένος έχει απασχολήσει τη λογοτεχνία. Εντάξει. Είναι η εποχή τέτοια πια που τα ψάχνουν κιόλα αυτά. Με το δίκτυο Μπόγιας πάει να τα βρει τα θέματα αυτά για να εντυπωσιάσει, για να πουλήσει κτλ. Αργότερα το θέσει στο πανεπιστήμιο και σε αυτή την ηλικιακή φάση θα ήθελα να διαβάσεις ένα βιβλίο που θα σου ανοίξει τους ορίζοντες και θα σου οξύνει πολύ την ευαισθησία απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Σημείωσε τον τίτλο. Είναι το βιβλίο «Ο άλλος ενδιωγμό» της Φραγκής Ξαμπατζοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και προχωράμε στον κύριο Χρήστο Κελεπούρη για να δούμε από το Ζωγράφιο Λύκειο. Γεια σας. Το βιβλίο που θα ήθελα να έχω γράψει, το οποίο έχει γίνει και ταινία, είναι ο Κόμις Μοντε Κρίστο, του Ντούμας Αλεξάνδρ ή ελληνικά Αλέξανδρος Ντουμάς. Αυτό το βιβλίο το θαυμάζω λόγω του κύριου χαρακτήρα του, του Έντμον Νταντές και μετέπειτα Κόμι Μοντε Κρίστο. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ο Ντουμάς έπλασε αυτόν τον χαρακτήρα. Στην αρχή τον έβαλε φυλακή και κάπως έτσι του κατέστρεψε τη ζωή. Στη συνέχεια όμως τον αναγέννησε από τις τάχτες του σαν τον Φύρικα και τον έκανε πλούσιο και ευεργέτη. Αυτούς που τον συκοφάντησαν και τον έριξαν στη φυλακή, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και επιθυμίες, δεν τους σκότωσε, αλλά αντιθέτως τους κατέστρεψε οικονομικά και κοινωνικά. Αυτό είναι που ονομάζει ο Ντουμάς θεία δίκη. Το ηθικό πρότυπο που περνάει σε αυτό το έργο του Ντουμάς είναι πολύ κοινό σε πολλά βιβλία, είτε παιδικά είτε λογοτεχνικά. Είναι ότι η αδικία τιμωρείται είτε στο κοντινό είτε στο απότερο μέλλον. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε όλους σας. Πιστεύετε ότι ένας συγγραφέας στα βιβλία του θα πρέπει να προβάλλει ηθικά πρότυπα? Εσείς, σαν συγγραφείς, το κάνετε αυτό στα βιβλία σας? Λοιπόν, έχει συζητηθεί και στις προηγούμενες. Και στα προηγούμενα πάνελ θέλεις και Πάσχο να απαντήσετε. Εγώ είμαι κατά των πρότυπων, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, όπως είναι. Δεν υπάρχει πρότυπο για μένα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο αν θέλετε, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι και στο αξιακό μου σύστημα το πρότιστο, δηλαδή το ήθος, το φιλότιμο, η τήρηση του λόγου σου απέναντι στον άλλο, τέτοιου τύπου, όχι ηθικολογίες. Όχι ότι έχει σχέση κάτω από τον αφαλό, θρησκοληψίες και ηθικολογίες διάσπαρτες από παντού. Όχι αυτό. Να κρατάς ψηλά το φρόνημά σου, να μην αλλάζεις κάθε μέρα τις αξίες σου. Σήμερα είμαι αριστερά, αύριο δεξιά. Σήμερα είμαι έτσι, αύριο αλλιώς. Αυτά. Η υπερηφάνεια σου. Να κρατάς ψηλά τη σημαία της προσωπικής σου ελευθερίας.
να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου με τους άλλους. Είναι ηθικό ζήτημα. Πρέπει να έχουμε κάποιες ηθικές αξίες για να μην γίνουμε ζούγκλα. Γι' αυτό με τον τρόπο του συγγραφέας, κατ' εμέ, πρέπει να βρει τον τρόπο να τα, όχι να τα διδάσκει με το χέρι ψηλά, να τα περνάει. Να τα βρίσκει τρόπο να τα περνάει μέσα. Ευχαριστούμε, Θωμά. Και προχωράμε στον Αχιλλέα Βασίλειο Κουκά από το Κολέγιο Αθηνών. Αχιλλέας, καλησπέρα σας. Πώς σε φωνάζουν, Αχιλλέα? Ναι, Αχιλλέα, Αχιλλέα. Ωραία. Καλησπέρα σας και από εμένα. Το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθώ είναι ο Υπότης με τη σκουριασμένη πανοπλία του Ρόμπερτ Φίζερ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσω το χαρτί. Θυμάμαι ότι το βιβλίο αυτό μου το είχε χαρίσει η αγαπημένη μου καθηγήτρια στην Πέμπτη Δημοτικού. Και αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ήταν το εξώφυλλο. Είχε πολύ ωραία χρώματα και κάποιες παιδικές ζωγραφιές. Θυμάμαι ότι τα πρώτα λόγια της ήταν «Αχιλλέα μου, θα σου αρέσει πάρα πολύ». Έτσι λοιπόν πήγα στο σπίτι μου και ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο. Στην αρχή δεν είχα καταλάβει την αξία του. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια κατάλαβα την αλληγορία ουσιαστικά που περιείχε. Ο βασικός μας χαρακτήρας είναι ένας υπότης. Ο υπότης αυτός είναι στοργικός και ευγενικός όπως όλοι οι άλλοι. Σώζει όμορφες πριγκίπισσες και πολεμάει δράκοντες. Αλλά παρόλα αυτά έχει ένα μειονέκτημα. Ότι η πανοπλία του έχει κολλήσει πάνω του. Είναι σε τέτοιο βαθμό κολλημένη η πανοπλία, όπου ο ίδιος, το παιδί του, αλλά ακόμα και η γυναίκα του, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την όψη του. Δηλαδή, μιλάμε για έναν ολοκληρωτικό εκφυλισμό της προσωπικότητάς του. Με σκοπό λοιπόν απαλλαγή από την πανοπλία και να ανακαλύψει εκ νέου τον παλιό του εαυτό, ξεκινά ένα ταξίδι στο μονοπάτι της αλήθειας ή αλλιώς το μονοπάτι της γνώσης. Από αυτό θα περάσει τρία κάστρα, το κάστρο της θέλησης, της τόλμης και της σιωπής, με τα οποία θα συνομιλήσει με τον εαυτό του, τον οποίο αποκαλεί Σαμ, και θα προσπαθήσει να καταλάβει τι συμβαίνει και η πανοπλία έχει κολλήσει πάνω του. Σε κάθε κάστρο το κλάμα συμβάλλει στο κάθε κομμάτι της πανοπλίας να πέφτει σιγά-σιγά. Θα ήθελα να παραθέσω και ένα χωρίο στο τέλος του βιβλίου. Λέει, γιατί τώρα πραγματικά ο υπότης ήταν το ποταμάκι, ήταν το φεγγάρι, ήταν ο ήλιος. Τώρα μπορούν να είναι ταυτόχρονα όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα. Γιατί τώρα ήταν ένα με το σύμπαν, ήταν αγάπη. Και αναφέρει ο Ρόμπερτ Φίζερ, ο υπότης με τη σκουριασμένη πανοπλία μας καλεί να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Να ανασάνουμε, να ελευθερωθούμε, να γελάσουμε πλατιά και ανοιχτόκατα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πανοπλία είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι προσπαθούν να συμπιέσουν τα συναισθήματά τους και προσπαθούν να μην δεθούν ούτε να δοθούν. Έτσι λοιπόν και αν εγώ είχα γράψει αυτό το βιβλίο, θα έβαλα τη θέση μου στη θέση του υπότη, θα προσπαθούσα να πάω κι εγώ σε αυτό το μονοπάτι και πραγματικά να ανακαλύψω τον αληθινό μου αυτό, το οποίο φυσικά θα συνέβαλε στο να μπορέσω να καταπολεμήσω την αγωνία και τον άνθρωπο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα σχόλιο μου επιτρέπεις. Ήταν πολύ ωραία που είπε ο Αχιλλέας. Κρατάω αυτό που είπες, μου το χάρισε η καθηγήτριά μου. Και νομίζω πρέπει να κάνουμε συνείδηση και πράξη το χαρίζω βιβλία. Ότι είναι ένα ανεκτίμητο δώρο. Πάντως στο δώρο δεν πρέπει να κοιτάζουμε την οικονομική αξία. Ακόμη και αν είναι ένα βιβλίο, νομίζω δεν είναι ακριβό, 10-15, το πολύ 20 ευρώ. Είναι μια πολύ καλή συνήθεια, πρέπει να την αποκτήσουμε όλοι, γιατί έτσι νομίζω ότι μοιράζουμε τον κόσμο μας με τους άλλους. Ουσιαστικά, κάθε βιβλίο τι είναι? Ένα χέρι που απλώνουμε προς τον άλλο. Και επίσης ένα δεύτερο πάνω σε αυτά που είπες, Αχιλλέα, το ότι σου έκανε εντύπωση το εξώφυλλο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν πολύ ωραία προσεγμένα βιβλία, με πολύ καλή εικονογράφηση, με πολύ ωραία εξώφυλλα και νομίζω πρέπει να στραφούμε και να αγοράζουμε βιβλία είτε ελληνικής είτε ξένης λογοτεχνίας ή ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, έχει μια μικρή ερώτηση, Νεκταρία, Έλενα. Μια μικρή ερώτηση. Μας είπες όλα αυτά πάρα πολύ ωραία, νιώθεις τώρα, αλλά τότε, στην Πέμπτη Δημοτικού, που στο έκανε δώρο η καθηγήτριά σου και καθώς διάβαζες, ακούς ένας υπότης με κολλημένη πανοπλία. Τι είχες νιώσει τότε όμως, όχι τώρα, τότε. Τότε
ήμουν αρκετά μικρός για να καταλάβω όσα καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Το καλό είναι ότι επειδή έχω μια πολύ στενή σχέση με τη γιαγιά μου, την είχα ρωτήσει και μου το έχει εξηγήσει από τότε. Οπότε τα είχα καταλάβει φυσικά. Άρα ναι, καλό ένα βιβλίο να το διαβάζουμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ζωής μας. Αυτό. Ανάλογα με τη φάση, το εκλαμβάνεις διαφορετικά. Και να ρωτάμε και τη γιαγιά μας. Οι γιαγιές πάντα ξέρουν καλύτερα. Βέβαια. Προχωράμε. Θα συνδεθούμε με την... Θα συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Κουλουριώτη από το Ελληνοαμερικανικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που το σχολείο μας έχει την ευκαιρία να συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε αυτό το συνέδριο. Ένα βιβλίο που έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου είναι το «Και δεν έμεινε κανένας» της Αγκάθα Κρίστη. Αυτό είναι ένα βιβλίο μυστηρίου, ένα από τα αγαπημένα μου είδη για ανάγνωση. Πρόκειται για 10 άτομα, στα οποία ένας άγνωστος στέλνει επιστολές, καλώντας τους σε ένα νησί για πάρτι. Ωστόσο, μόλις βρεθούν εκεί, σκοτώνονται ένας-ένας, μυστηριωδώς, κάθε μέρα. Οι υπόλοιποι επιζώντες συνεργάζονται για να προσδιορίσουν ποιος είναι ο δολοφόνος μέχρι που ήταν πολύ αργά. Όλοι που προσκλήθηκαν είχαν διαπράξει εγκλήματα που ο νόμος δεν μπορούσε να αγγίξει, που σημαίνει ότι δεν συνελήφθησαν για να αντιμετωπίσουν τις οποιαδήποτε συνέπειες. Πεθαίνουν με τη σειρά της σοβαρότητας των εγκλημάτων τους, προκαλώντας αυτούς με τα χειρότερα εγκλήματα τη μεγαλύτερη ψυχική οδύνη. Νόμιζα ότι αυτή δεν ήταν η καλύτερη προσέγγιση για να τους αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά ο δολοφόνος είχε έναν βάσιμο λόγο να το κάνει. Ένα μοτίβο στην ιστορία είναι τα 10 μικρά γυάλινα ειδόλια που κάθονται στο τραπέζι φαγητού στη μέση του αρχοντικού, συμβολίζοντας το καθένα ένα προσκεκλημένο άτομο. Με κάθε θάνατο, ένα ειδόλιο σπάει ή χάνεται. Μου άρεσε πολύ αυτό το στοιχείο, κάνοντας την εμπειρία πιο δραματική, αλλά και ταυτόχρονα σουρεαλιστική. Τελικά, η απόλυτη ανατροπή της πλοκής ήταν ότι ο δολοφόνος εσκεμμένα και ψευδώς προσκάλεσε τον εαυτό του στο πάρτι και στη συνέχεια προσποιήθηκε το θάνατό του, ώστε να μην τον υποψιαστεί κανείς. Στο τέλος, με όλους νεκρούς, σκοτώνει και τον εαυτό του ως συνέπεια για την διάπραξη αυτού του μεγάλου εγκλήματος, αφήνοντας πίσω του ένα άλλο μυστήριο για όσους επισκέπτονται αργότερα το απομονωμένο νησί. Αυτό με εξέπληξε πραγματικά και ένιωσα ότι ήταν μια εκπληκτική ανατροπή. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Μου άρεσε πολύ να το διαβάζω αυτό, καθώς με τραβούσε η περιέργεια μετά από κάθε θάνατο. Είχα τόση μεγάλη περιέργεια και αγωνία να διαβάσω ποιος ήταν ο δολοφόνος. Θυμάμαι την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, καθώς γύριζα κάθε σελίδα, ανυπόμονη αλλά φοβισμένη για τα υπερχόμενα γεγονότα. Η Αγκάθα Κρίστη έγραψε αυτό το βιβλίο σκόπιμα με πολλή μεθοδικότητα για να εκπλήσει τον αναγνωστή σε κάθε κεφάλαιο. Αυτό το βιβλίο με έκανε να την εκτιμήσω περισσότερο συγγραφέα και με ενέπνευσε να συγγράφω και εγώ ιστορίες. Τη θαυμάζω για τα σπουδαία της έργα και ελπίζω μια μέρα η δουλειά μου να προσεγγίσει ή και να φτάσει στο διαμέτρημά της. Θα ήθελα να είχα γράψει κάτι τόσο σπουδαίο όσο αυτό το βιβλίο, καθώς θέλω επίσης να αλλάξω τη ζωή των αναγνωστών και να τους μιλήσω στον εκπληκτικό και μαγευτικό κόσμο της αφηγηματικής μυστηριογραφίας. Γράφεις δηλαδή αστυνομικά? Ναι. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, να ακούσουμε και την Κουλουριώτη, την Χριστίνα Ιωάννα Λόπες Λέτσι, με συγχωρείτε. Ναι. Χριστίνα, σ' ακούμε. Κανένα άλλο βιβλίο δεν μπόρεσε να σφραγίσει και να αφήσει το σημάδι του στον τρόπο της σκέψης μου και της ζωής μου, όσο το «How We Know It Isn't So» του Τόμας Γκίλοβιτς. Το βιβλίο αυτό με τα μηνύματά του με κινητοποίησε και με βοήθησε να διαφοροποιήσω τον τρόπο της σκέψης μου και να αναθεωρήσω κάποιες απόψεις και πεποιθήσεις μου. Από μικρή ηλικία με ενδιέφερε ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων. Είχα διάφορες απορίες σχετικά με τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι συνηθίζουν να αντιδρούν διαφορετικά σε σχέση με τους υπόλοιπους, ανάλογα με την ανατροφή τους. Με ενδιέφερε επίσης πώς η συμπεριφορά των ανθρώπων
επηρέασε τον περίγυρό τους. Όταν ο καθηγητής των Αγγλικών μας ανακοίνωσε ότι θα μελετήσουμε το «How we know it isn't so», δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η πλειονότητα των βιβλίων που κατά καιρός έχουν επιλεγεί από το σχολείο, δυστυχώς δεν με άγγιξαν. Με ξάφνιασε όμως και με κινητοποίησε το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό είχε σχέση με το χώρο της ψυχολογίας. Άρχισα να το διαβάζω μόνιμα από περιέργεια, προτού το συζητήσουμε στην τάξη. Η εμπειρία της μελέτης αυτού του βιβλίου αποτέλεσε για μένα πρόκληση. Μπόρεσα να αντιληφθώ πώς καταλήγουμε να πιστεύουμε σε κάποιες δυσιδαιμονίες. Τις ιδέες και τις πληροφορίες που άντλησα θα μπορέσω να τις αξιοποιήσω για να βελτιώσω την καθημερινότητά μου, αλλά και να εμβαθύνω τις γνώσεις μου στη ψυχολογία. Μου ξύπνησε το πάθος μου για νέες αναζητήσεις σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να ήμουν συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ώστε να παίξω στα δάχτυλα το υλικό της ψυχολογίας. Αν είχα γράψει αυτό το βιβλίο, αυτό θα σήμαινε ότι είμαι σε θέση να μπορώ να δίνω απαντήσεις σε άλλους αναγνώστες, ενδεχομένως. Όπως ακριβώς ο Τόμας Γκίλοβιτς απάντησε τις δικές μου απορίες. Ως συγγραφέας θα είχα την ευκαιρία να αγγίξω τις ζωές άλλων και να καθησυχάσω τις ανησυχίες τους, και αυτό θα ήταν πραγματικά μοναδικό. Αν δεν γίνεις συγγραφέας, μπορείς να γίνεις όμως να σπουδάσεις ψυχολογία. Ναι, και αυτό. Έχετε κάποια ερώτηση, κορίτσια? Όχι. Okay, σας ευχαριστούμε. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και προχωράμε με την Ισαβέλα Κουρινιάδη Χουρμουζιάδη από την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων. Μ' ακούτε? Σε ακούμε. Το βιβλίο που θα ήθελα εγώ να αναφερθώ είναι τα Ανεμοδεμένα Ύψη της Έμιλι Μπροντέ. Wow. Το οποίο από τότε που το διάβασα, να σου πω την αλήθεια, άλλαξε τρόπο που βλέπω τη ζωή και τις πράξεις των ανθρώπων. Αυτό το βιβλίο βασίζεται σε, πώς να το πω, έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, ο οποίος λόγω του μεγάλου βάρους που κουβαλούσαν και οι δύο χαρακτήρες, εφόσον τους έρωτας δεν εκπληρώθηκε, τους αποξένωσε από τον ίδιο τους τον εαυτό. Το θέμα του βιβλίου νομίζω με συγκίνησε, λόγω του χαρακτήρα, του Heathcliff, ο οποίος, λόγω αυτού του ανεκπλήρωτου, όπως είπα, έρωτα, σε συνδυασμό με το πάθος και τη στεναχώρια, τον αποξένωσε από τον εαυτό του, τον έκανε σκληρό, βίαιο, απάνθρωπο, και στο τέλος της ημέρας δεν είχε τη δύναμη να ξεπεράσει την ίδια την Κάθριν. Σε σχέση με τα άλλα βιβλία που έχω διαβάσει, τα Ανεμοδαμένα Ύψη δεν με επηρέασαν πιο πολύ συναισθηματικά. Δεν ταυτίστηκα με τους χαρακτήρες τους, γιατί οι χαρακτήρες ήταν πάρα πολύ ιδιαίτεροι και δεν ταιριάζονται πολύ στη σύγχρονη κοινωνία. Τέλος, ξεχώρισε για μένα, καθώς το βιβλίο αυτό προκαλεί στον αναγνώστη ποικίλα συναισθήματα. Όχι μόνο, δεν προκαλεί μόνο αγανάκτηση για τον έρωτα που δεν εκπληρώθηκε, και ορμή και απογοήτευση και όλα αυτά. Έχεις δίκιο, ναι, γιατί έχει δύο ήρωες πολύ περίεργους. Αυτό τον Heathcliff, μια τον βρίζεις, μια τον αγαπάς. Έτσι, ναι, ισχύει. Και είναι γραμμένο ακόμα από μια κοπέλα ηλικίας 23 ετών. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν το ξεχνάμε. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν παράδειγμα για εσάς, εντάξει. Υπάρχει ερώτηση? Όχι, όχι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραίο παράδειγμα. Ευχαριστώ. Που δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι μόνο οι θετικοί ήρωες αυτοί που μας προσελκύουν, αλλά οι πολύπλοκοι ήρωες. Και η μόνη που μέχρι τώρα αναφέρθηκε σε ένα αισθηματικό ερωτικό θέμα. Το σημειώνω. Λοιπόν, Ελένη Κυριακαντονάκη από την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων επίσης. Καλησπέρα. Θα τα διαβάσω για να μην πλατιάζω, γιατί άμα τα λέω προφορικά. Το βιβλίο για το οποίο επέλεξα να μιλήσω είναι «Ο φύλακας της Σίκαλη» του Σάλιντζερ. Ένα βιβλίο για την εσωτερική περιπλάνηση. Ο φύλακας της Σίκαλη. Ναι. Την αμφισβήτηση και τη διαρκή πάλη συναισθημάτων, ιδεών, πορείας. Η εφηβεία με έπιασε, θα έλεγα, προετοίμαστη, μία απότομη και ολική αλλαγή των όσων ήξερα και ήμουν. Έτσι, στην περιπλάνηση του πρωταγωνιστή Χόλντεν, είδα την Έλενα. Η πολυεπίπεδη και αντιπαθής προσωπικότητα, και συχνά αντιπαθής προσωπικότητά του, κατάφερε να με αγγίξει, αφού σε εκείνον είδα μονάχα ένα πληγωμένο παιδί, με φόβο για το μέλλον, που ψάχνει το νόημα σε ένα κόσμο που συνεχώς απογοητεύει.
Ο Σάλιντζερ, μέσα από το έργο αυτό, κατάφερε να αποδώσει όχι μόνο τη θύελα της εφηβείας, μα και την πολυπλοκότητα του ανθρώπου. Και στην κατάσταση που βρίσκομαι τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας την εφηβεία, μου μίλησε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο και κατάλαβα και πολλά σε σχέση με το τι ένιωθα. Ξέρεις ότι αυτό το βιβλίο έχουν γραφτεί ποταμοί σελίδων, γι' αυτό τον έφηβο, αλλά πέρα από το ότι διδάσκεται. Υπάρχουν χιλιάδες έφηβοι ακόμα και σήμερα που κυκλοφορούν με το βιβλιαράκι με το κόκκινο εξώφυλλο στις διάφορες μεγάλες πόλεις. Και ευτύχησα να το μεταφράσει, να το φέρει στη γλώσσα μας μια σπουδαία ποιήτρια, Τζένι Μαστοράκη. Όχι, όχι, η ίδια είχε κάνει και το ξανά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, αγαπητή? Όχι, όχι. Ωραία. Προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε με την Νίκη Μέλλο από τα εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία. Ορίστε. Α, να το βρήκα. Το πατάς μπροστά, πιθανόν. Μ' ακούτε? Μια χαρά. Ωραία. Καλησπέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Νίκη Μέλλου και εκπροσωπώ τα εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία. Διάβασα πρόσφατα το βιβλίο του Μιχάλη Μακρόπουλου, «Μαύρο νερό», εκδόσεις Κύχλη. Ενώ ποτέ δεν είχα σκεφτεί πώς γράφεται ένα βιβλίο, για πρώτη φορά σκέφτηκα το λογοτέχνη. Αλήθεια, για πρώτη φορά άρχισα να σκέφτομαι όχι μόνο το βιβλίο, αλλά το δημιουργό. Θα μπορούσα να είχα γράψει εγώ το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα ήθελα να μπορούσα. Το «Μαύρο νερό», ο τίτλος, μου άρεσε από την αρχή. Και όταν έκλεισα το βιβλίο, πάλι σε αυτόν στάθηκα. Η λιτότητα αυτής της νουβέλας είναι κάτι ξεχωριστό. Συναισθήματα ήρεμης αγωνίας και συμπόνιας δονούσαν τη δική μου ανάγνωση, ανανεώνοντας κάθε φορά την οδυνηρή πραγματικότητα της ιστορίας. Κάποιες φορές ήμουνα ο Χριστόφορος, ο γιος, κάποτε η πεθαμένη γυναίκα της φωτογραφίας. Κάποιες άλλες, ο πατέρας. Ο συγκεκριμένος ήρωας υπήρξε ο δικός μου καθρέφτης. Ο πατέρας είναι βράχος. Είναι ρίζα. Άλλοτε σαν να παίρνει το σχημένο στόξο. Είναι ο ποταμός της ζωής. Είναι η ίδια η αγάπη. Ο πατέρας, πολύ συχνά είμαι εγώ. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Ο Χριστόφορος του ζητούσε συχνά να του τις δείξει. Ήταν φωτογραφίες από μια άλλη ζωή. Η τωρινή ήταν όλη το αγόρι. Στο σπίτι είχε κρατήσει μόναχα μία, της Αναστασίας, μέσα σε κορνίζα. Ούτε καν του γάμου τους, μόνο εκείνης, για να συντροφεύει με την όψη της και με τη ματιά της σε ό,τι και αν έκαναν. Ο πατέρας γερνούσε, το αγόρι ήταν καταδικασμένο να μείνει για πάντα βρέφος. Όμως η μητέρα θα ήταν για πάντα η νέα γυναίκα στη φωτογραφία. Δεν ξέρω γιατί με ονειρεύτηκα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπασκόζο. Γίνεται να με ονειρεύομαι σαν κάποιος που δεν είμαι? Ευχαριστώ πολύ. Όπως τα λέγει και ο Γιάννης ο Πάσχος, ναι, γίνεται. Ναι, γίνεται. Αλλά και να δεις, επειδή είσαι η δεύτερη που αναφέρεται στον πατέρα και επειδή και εγώ έχω κόρη, ξέρεις, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση πατέρας και κόρη. Αυτό συμβαίνει, είναι εκπληκτικός ο πατέρας, γιατί έχει κάνει τα πάντα για το γιο τον Χριστόφορο. Γενικά λέω, πραγματικά, πολλές φορές ονειρευόμαστε ότι είμαστε κάποιοι άλλοι. Αυτό μπορεί να το δεις και σαν ένα ιδανικό. Δηλαδή, κάτι προς το οποίο θέλεις να τίνεις. Μπορεί να μην είναι το ίδιο με τον ιστορηματικό ήρωα, αλλά να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία εσύ τα παίρνεις, τα ενσωματώνεις στο δικό σου χαρακτήρα και τα κάνεις. Οπότε, ναι, μπορεί να σε εμπνεύσει ένας τέτοιος χαρακτήρας. Ευχαριστούμε. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και προχωράμε στην Μαρκέλα. Μαρκέλα Παντελίνα Μπαμπανάρα. Μαρκέλα, από τα εκπαιδευτήρια Αθηνά Τρικάλου, με συγχωρείτε. Καλησπέρα. Ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα ήταν το έγκλημα στο Orient Express της Αγκάθα Κρίστη. Και εγώ. Τι γίνεται, ρε κορίτσια, με την Αγκάθα Κρίστη? Ουσιαστικά η συγγραφέα στο Στα κορίτσια αρέσει το μυστήριο, ναι. Οι φόνοι τους αρέσουν. Διαβάστε τη φόνη σου τότε. Σωστό. Για πες μας, μας συγχωρείς που σε διακόψαμε. Πειράζει.
ουσιαστικά η συγγραφέας τοποθετεί... Πιο κοντά, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Η συγγραφέας τοποθετεί τον ήρωά της, τον Ηρακλή Πουαρό, σε ένα σφιχτικό περιβάλλον, στο βαγόνι, στο βαγόνι του Orient Express, το οποίο έχει εγκλωβιστεί από μία χιονοστιβάδα και έχει κληθεί να εξιχνιάσει ένα έγκλημα, στο οποίο είναι μπλεγμένοι όλοι οι επιβαίνοντες. Αυτό. Ένας λόγος που θα ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο είναι πως είναι για τον Ηρακλή Πουαρό συγκεκριμένα, διότι με την ψυχραιμία και τη λογική που διακατέχεται, κατάφερε να λύσει αυτό το έγκλημα, αν και δεν ήταν εύκολο, διότι κρατούσαν πολλά ψέματα γενικότερα. Αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε στην Κλεάτ Μπεκιάη, πάλι από το Ηρωικό Μεσολόγγι. Εδώ. Α, στον! Συγγνώμη, έτσι. Δεν κατάλαβα το... Ο Κλεάνθ, φίλο. Είναι κάτι σαν να λέμε Κλεάνθης, έτσι. Βασικά, Κλεάνθη με φωνάζουν. Το Κλεάνθ μου το έχουν δώσει οι γονείς μου. Το Κλεάνθης μου το βγάλανε στο νηπιαγωγείο. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ. Έχει και ωραίο κόκκινο μαλλί, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πω τώρα ευχαριστώ τους οργανωτές, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Η δασκάλα μου μας λέει συχνά στο σχολείο ότι η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου είναι συνδημιούργημα. Ο συγγραφέας και ο αναγνώστης του. Ο αναγνώστης και ο συγγραφέας, ως συμμέτοχοι σε μία πράξη ενεργή, στην οποία μας καλεί με όπλα τη φαντασία, τη σκέψη, το στοχασμό και την ανάγνωση, όχι πάνω στις γραμμές, αλλά μέσα και πίσω από αυτές, να τον ακολουθήσουμε. Εμένα μου αρέσουν τα διηγήματα. Μια σειρά διηγημάτων διαφέρει πολύ από ένα μυθιστόρημα. Στα διηγήματα και με τα διηγήματα ο συγγραφέας αλλάζει γρήγορα, πολύ γρήγορα, παραστάσεις, εικόνες και βιώματα. Αυτό κατάφερε άψογα να κάνει ο Γιάννης Καλπούζος με το «Κάποιοι δεν ξεχνούν ποτέ». Από ένα μπαλκόνι στην Αθήνα είδα έναν κάδο να αδειάζει, έναν άνθρωπο να χάνεται. Μέτρησα τους ιδιωτικούς μου σεισμούς και τους φόβους μου. Κατάλαβα την αμφισημία του πάνω και του κάτω. Και είδα τη ζωή να κυλά στην καθημερινότητα και τη ρουτίνα της. Παρακολούθησα την ηρωίδα του. Είναι ανώνυμη. Τυχαίο δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι καθεμία. Να εξουσιάζεται από τη μορφή του αγαπημένου και να την ορίζει διαμέσου της εικόνας. Χάθηκα στους δύσβατους λόγους της σκέψης της. Κράτησα το «αυγατίζει ο πόνος» όταν είσαι πονεμένος και σου λένε πως θα ξεχάσεις. Μέτρησα σε 12 χάντρες. Χάντρα. Τη ζωή ενός ανθρώπου. Τι νομίζεις μου που Γιάννης Καλπούζος. Φτερουγίζει η ζωή και πάει. Και με πάει σε άλλες ιστορίες και καταδύσεις στις ψυχές των ανθρώπων που κρύβουν μέσα τους το καλό και το κακό. Λίγο από παράδεισο και λίγο από κόλαση. Κι εγώ να βρίσκομαι ενεγρηγώσει, να παρατηρώ, να αναλύω συμπεριφορές, να εστιάζω σε χαρακτήρες, να ξεφεύγω σε δύσκολες ατραπούς, να ξεφεύγει ο νους, να αλλάζουν χρώμα τα μάτια, να βρίσκω σαν από μηχανής διέξοδο τα όνειρα, να ακροβατεί επικίνδυνα η σκέψη και η ύπαρξη, να χολογάει το οπικό της ψυχής, να αποκτώ απόχρωση ονείρου και όλα αυτά με ένα λόγο ποιητικό. Από αυτά τα διηγήματα κατάλαβα ότι η διαφορά μας από τα δέντρα είναι ότι εκείνα θέλουν να κρατηθούν γερά στη γη και εμείς να αποκοπούμε κι ας είμαστε πλασμένοι από χώμα. Δύσκολο είδες τα διηγήματα. Πώς να χωρέσεις τα πάντα σε λίγες σελίδες. Ο συγγραφέας να αφουγκράζεται τους κεραυνούς του, να νιώθει τον πυρετό του και να μαζεύει το μέλι των κρεμπών και να μας το χαρίζει. Έχουμε γνωρίσει τον κύριο Καλπούζο, γιατί η ομάδα φιλαναγνωσίας στο σχολείο μας έχει παρουσιάσει τον ίδιο και το έργο του στο Μεσολόγγι. Θα ήθελα να ήταν εδώ σήμερα και να ακούσει αυτά που είπα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι το Μεσολόγγι έχει φοβερή ομάδα, εντάξει. Όχι ποδοσφαιρική, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Καλπούζος είναι αύριο σε κάποιο από τα τραπέζια μας εδώ. Οπότε θα τον... Έτσι δεν είναι, Άσπα? Ναι, αύριο το πρωί με τον Νίκο το τραπέζι. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Συνδεόμαστε με το Ζάπιο Λύκειο και την Ελένη Νοτίου. Καλησπέρα. Σας χαιρετώ και εγώ από την όμορφη Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα
Να σας μιλήσω κι εγώ λοιπόν για το βιβλίο μου. Πρώτα θα κάνω ένα πρόλογο πολύ σύντομο. Βρισκόμαστε σε μια σύγχρονη εποχή, η οποία βρίσκει τις γυναίκες να έχουν αποκτήσει φυσιονομικό τουλάχιστον επίπεδο, πλήρη εξίσωση με τους άντρες. Το γεγονός ωστόσο ότι για ένα μακρύνο διάστημα η θέση της γυναίκας ήταν εμφανώς υποδέστερη εναντί αυτής του άντρα, έχει αφήσει ορισμένα κατάλοιπα, στερεοτυπικά κατάλοιπα, τα οποία συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να προκαλούν δυσαρμονίες σε αυτό που ονομάζουμε ισότητα των δύο φύλων. Το βιβλίο λοιπόν «Ποτέ χωρίς την κόρη μου», η Αμερικανίδα Μπέτι Μαχμουντία, αφηγεί την ανατριχιαστική ιστορία της προσπάθειάς της να ξεφύγει με την κόρη της από ένα εξαιρετικά καταπληκτικό. Χωρίς μπορείς να το καταλάβεις, γιατί εμείς εδώ δεν το ακούσαμε. Α, δεν με ακούτε. Μιλάω για το βιβλίο «Ποτέ χωρίς την κόρη μου», της Αμερικανίδα. Χωρίς την κόρη μου. Αυτό. Ναι, ποτέ χωρίς την κόρη μου. Καταπληκτικό, βέβαια. Η οποία λοιπόν προσπαθεί να ξεφύγει μαζί με την κόρη της από ένα καταπληκτικό καθεστώς, στο οποίο έχει βρεθεί επειδή συνόδευσε το σύζυγό της στην πατρίδα του Ιράν για μερικές μέρες, οι οποίες έμελαν να γίνουν μόνιμη διαμονή. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, το οποίο είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, μας βυθίζει σε έναν κόσμο του ισλαμικού φονταμεταλισμού, στον οποίο απεικονίζεται μια κοινωνία που υποτιμά τις γυναίκες, θεωρώντας τους αυτά που εμείς στη Δύση θεωρούμε βασικά δικαιώματα. Ο λόγος για τον οποίο ήθελα να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο είναι για να παρακινήσω και εγώ με τη σειρά μου τις γυναίκες, οι οποίες ζουν καθημερινά καταπιεσμένες, να αμφισβητήσουν, να μη σιωπούν, να αντιδράσουν. Δεν πρέπει να σταματήσουν να παλεύουν για μια ζωή ελεύθερη, την οποία θα οριοθετούν μόνο οι ίδιες. Και πώς το λένε, θα έχουν τη δική τους φωνή και δεν θα πρέπει να φοβούνται να μιλήσουν. Πιστεύω ότι δεν βρισκόμαστε, δεν έχουμε ολοκληρώσει την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και συγγράφοντας ένα τέτοιο βιβλίο θα επιδίωκα την αφήγηση των γυναικών έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν και να διεκδικήσουν και εκείνες έναν ισότιμο ρόλο στο γενικό περίγυρο. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω μία ερώτηση στην κυρία Ζαβογιαννάκου. Είστε μία γυναίκα επιστήμονας, δικό κόσμο, η οποία έχει καταξιωθεί στον τομέα της εκπαίδευσης, περνώντας από διάφορες βαθμίδες. Έχετε νιώσει ποτέ να σας έχει μειώσει κάποιος μόνο και μόνο επειδή είστε γυναίκα? Είναι πολύ δύσκολο ορισμένες φορές να είσαι γυναίκα και να μπορέσεις να επιβληθείς σε διάφορους χώρους. Εγώ προσωπικά κατάφερα ό,τι έχω καταφέρει στη ζωή μου μέσα από το διάβασμα. Μέσα από το διάβασμα και μέσα από μια οικογένεια η οποία και αυτή πίστευε πάρα πολύ ότι με το διάβασμα προκόβεις και πας μπροστά. Βέβαια, στην αρχή της ζωής μου δεν ήθελα να γίνω γιατρός. Απλά γιατρός γινόσουν επειδή ήσουν ο καλύτερος μαθητής του σχολείου. Και δεν μπορούσες να κάνεις και τίποτα άλλο, έπρεπε να γίνεις γιατρός. Δεν μπορείς. Δηλαδή, και κάποια στιγμή της ζωής μου, αφού είχα τελειώσει και την ειδικότητα και είχα κάνει και το διδακτορικό και το είχα πάρει με έπαινο και είχα παιδιά, αποφάσισα ότι έπρεπε να κάνω ένα μεγάλο άλμα και να βγάλω το πρώτο μου βιβλίο. Γιατί σκεφτόμουν ότι είναι φοβερό πράγμα να εκτεθείς. Μου πήρε πολύ χρόνο να μπορέσω να καταλαγιάσω αυτά μέσα μου, ότι όταν γράφεις κάτι εκτίθεσαι. Και έλεγα, εντάξει, δεν πειράζει, τώρα είμαι γιατρός, είμαι καταξιωμένη, θα το κάνω. Λοιπόν, μπήκα σε ένα πολύ καινούριο, όμορφο κόσμο, έκανα πολύ όμορφους φίλους και δεν άφησα τον εαυτό μου να αισθανθεί απειλή από κανέναν ποτέ. Είναι όπως αυτό που λέει ο Καβάσφης, εσύ τα στείνεις μπροστά σου. Δεν θα βλέπεις κανέναν. Και ό,τι και πάνε να σου πούν, εγώ προτιμώ τη σιωπή. Γιατί πιστεύω ότι όλα πρέπει να είναι σαν το νερό που κυλάνε απλά πάνω μου. Τα ωραία αγωνίστηκα και τώρα χαίρομαι τόσο πολύ που τα γεύομαι. Οπότε τολμάς, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ελένη, μη φύγεις. Αυτό το βιβλίο που λες, καλά, το λέω και για τους υπόλοιπους, αυτό το βιβλίο, το «Ποτέ χωρίς την κόρη μου», ένα βιβλίο συγκλονιστικό, γιατί δείχνει ότι η γυναίκα στα 2/3 του κόσμου δεν είναι ισότιμη με τον άντρα. Είναι συγκλονιστικό βιβλίο, πραγματικά το συνιστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Θωμάς,
Ο Θωμάς πρέπει να φύγει. Μετά την Ελένη έκλεισε. Έχει... Ο Θωμάς πρέπει να φύγει γιατί παρουσιάζει ένα βιβλίο στις 7 η ώρα. Λοιπόν, και καλούμε την Μελίνα Πάπα-Σακελαρίου από το Κολέγιο Ψυχικού να μας πει το βιβλίο που την εμπνέει. Ένα βιβλίο. Καλησπέρα και από μένα. Το βιβλίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το House of Salt and Sorrows από τη συγγραφέα Erin A. Craig. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στη μπλοκή, στους χαρακτήρες. Ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό το βιβλίο για μένα είναι επειδή βασίζεται σε μια ταινία η οποία ουσιαστικά σχημάτισε την παιδική μου ηλικία. Πολλοί εδώ μέσα λογικά θα την ξέρουν κιόλας. Θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά βασίστηκε στην ταινία της Barbie «Οι 12 Βασιλοπούλες». Η συγγραφέας ουσιαστικά πήρε την πλοκή της ταινίας, προσέθεσε στοιχεία έντονες φαντασίας, ακόμα και τρόμου σε μερικά σημεία. Και γενικά την έκανε πολύ, πολύ πλοκή. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι έχω αυτό το χειροπιαστό βιβλίο, το οποίο βασίστηκε σε μια ταινία που ήταν η αγαπημένη μου όταν ήμουν μικρή. Και πλέον αυτό το βιβλίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία τώρα. Και είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικό γιατί πράγματα τα οποία λάτρευα όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, πλέον έχουν μετατραπεί και πλέον ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά μου ως έφηβη. Και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει ενδεχομένως κάποιο βιβλίο το οποίο όταν το διαβάζετε σας φέρνει συναισθήματα ή σας θυμίζει την παιδική σας ηλικία? Δεν σου θυμίζει την παιδική σου ηλικία. Όχι, αλλά εγώ θα ήθελα να σχολιάσω αυτό τη σχέση κινηματογράφου με τη λογοτεχνία. Εντάξει, μπορεί να είναι δύο διαφορετικές γλώσσες, αλλά υπάρχουν συγγένειες και πολλές φορές βλέπουμε βιβλία να γίνεται κινηματογραφική διασκευή. Ξέρεις όμως ότι στον κινηματογράφο βλέπεις ότι σου έχει ετοιμάσει ο σκηνοθέτης. Η λογοτεχνία σε μετατρέπει εσένα τον ίδιο σαν σε σκηνοθέτη. Θα πω ένα παράδειγμα και δώσω το λόγο στο Γιάννη, ότι όλοι πιστεύω έχουμε δει την πολύ ωραία ταινία «Ο Ναυαγός» με τον Τόμ Χάνκς. Έτσι δεν είναι, μια πολύ ωραία ταινία. Διαβάζοντας όμως ένα σπουδαίο βιβλίο που είναι ένα διαχρονικό best-seller στην Αγγλία του Ντεφόε, Ροβινσόνας Κρούσος, που από αυτό άντλησε την έμπνευση του σκηνοθέτης, γινόμαστε εμείς οι ίδιοι σκηνοθέτες. Και αυτό είναι το χάρισμα και το δώρο της λογοτεχνίας. Και βέβαια, μέσα από το Ροβινσόνα Κρούσο και από όλα τα βιβλία, πολλές φορές ασύνειδα ταξιδεύουμε και στην παιδική μας ηλικία. Να, πάντα κάτι θα υπάρχει που θα μας θυμίζει την παιδική μας ηλικία. Δεν ξέρουμε όμως από πριν τι είναι. Το ανακαλύπτουμε την ώρα που διαβάζουμε. Ευχαριστούμε και πάμε στον πρώτο τελευταίο ομιλητή. Είναι ο Δημήτρης Κουμής από τα εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη. Γεια σας και από μένα. Πού είσαι, Δημήτρη? Το βιβλίο που με έχει συγκινήσει εμένα είναι το «Δέντρο το Μονάχο» της Μαρίας Παπαγιάννη. Και για να μπω κατευθείαν στο ψητό, το έργο αυτό με έχει συνεπάρει καθώς περιγράφει γεγονότα και πράξεις που συναντάει κανείς σε κάθε κλειστή ελληνική οικογένεια, κοινωνία, με την άγνοια και την προκατάληψη, με την απάνθρωπη μεταχείριση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και με τον εκφοβισμό. Προβάλλονται έτσι οι αληθινά ηθικά στοιχεία που καλούμαστε να έχουμε όλοι εμείς οι νέοι, ώστε ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Και έχω καταλάβει μέσα από αυτό το βιβλίο ότι πρέπει να δεχόμαστε το διαφορετικό, ώστε να προοδεύσουμε όλοι μαζί ως μια κοινωνία. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Να πεις κάτι για το βιβλίο που θα θέλεις να γράψεις. Να. Σου δει επιφύτηση. Καλύτερα να το γράψει. Όχι, στο κλείσιμο. Και η Σαβίνα Χριστοδούλου από το Παγκύπριο Γυμνάσιο είναι η κοπέλα με την οποία θα κλείσουμε τις ομιλίες σήμερα.
Γεια σας. Το βιβλίο που θα αναφέρω είναι το βιβλίο του John Point, «Το αγόρι με τις ριγέ πιτζάμες». Το ερώτημα που μένει βασανιστικά αναπάντητο αντικατοπτρίζει αυτό το γιατί που φτάνει στην άκρη το χιλιό μου κάθε φορά που ακούω για πολέμους, για παιδιά που κακοποιούνται, για ανθρώπους που σκοτώνουν και σκοτώνονται, για το μίσος και την αδικία, για τόσα πολλά απάνθρωπα και παράλογα. Μπορεί η ιστορία που αφηγείται το βιβλίο να είναι μία από τις πολλές τραγικές ιστορίες γύρω από το ολοκαύτωμα, αλλά το γεγονός ότι εστιάζει στην αγνή φιλία δύο παιδιών που δεν βλέπουν τη διαφορά παρά μόνο την ομοιότητα, με συγκινεί με έναν τρόπο πρωτόγνωρο. Ίσως επειδή είμαι και εγώ παιδί. Τα παιδιά δεν ξέρουν σε τι χρησιμεύουν τα σειρματοπλέγματα. Δεν καταλαβαίνουν γιατί οι άνθρωποι πληγώνουν ο ένας τον άλλο. Θέλουν μόνο να παίξουν, να ζήσουν. Αυτό το βιβλίο μιλά για ζωή. Και επειδή ο ρατσισμός είναι δυστυχώς και διαχρονικός και επίκαιρος, θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να μας μιλήσει για μια μεγάλη αλήθεια. Να μας πει ότι αν όλοι κατορθώναμε να κρατήσουμε ζωντανή την παιδική μας ψυχή, αυτή που δεν γνωρίζει στερεότυπα και φυλακές, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος. Υποθέτω ότι θα ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο, γιατί εσωκλεί στις σελίδες του όλα τα γιατί που με ταλαιπωρούν, αλλά και όλη την ελπίδα που φέρνει μαζί του ένα παιδί, γιατί αν σωθεί το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Θα ήθελα να σας κάνω και μια γενική ερώτηση. Βεβαίως. Εσείς γράψατε ποτέ κάποιο βιβλίο που έχετε μετανιώσει? Δεν μετανιώνεις. Τα βιβλία σου είναι σαν τα παιδιά σου. Δεν μετανιώνεις ποτέ. Νομίζω, δεν ξέρω. Συμφωνώ με όλοι. Σπανίως μπορεί να συμβεί αυτό. Θα κλείσουμε με τον κύριο Πάσκο που θα μας πει το βιβλίο που θα ήθελε να έχει γράψει. Από πού θα γράψει, όχι που θα ήθελε. Γιατί εγώ θα πω για το βιβλίο που δεν θα ήθελα να γράψω. Που δεν θα ήθελες. Α, ωραία. Μα, λέει, το βιβλίο που θα ήθελα να έχω γράψει, λέει το ερώτημα. Yeah. Το κοιτάω εκεί πέρα. Και σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι τελικά, ενώ αγαπώ πολλούς συγγραφείς και ξέρω ότι χωρίς τη δικιά τους παρουσία, χωρίς να μπορώ να αγγίζω κάτι από όλους αυτούς, ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω κι εγώ ένα βήμα παραπάνω. Τελικά σκεφτόμενος ποιο βιβλίο θα ήθελα να γράψω, απαντάω κανένα. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Ζηλεύω, είμαι άνθρωπος που ζηλεύει. Μ' αρέσουν φράσεις, μ' αρέσουν κομμάτια ολόκληρα, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Αλλά όμως, ίσως για λόγους άμυνας πιθανόν, για να προστατεύσω το είμαι μου, αυτό που γράφει δηλαδή, και δεν θέλω να το απογοητεύσω, δεν θέλω να γράψω κανένα βιβλίο, αυτό που υπάρχουν δηλαδή. Σκέφτομαι όμως και ρεαλιστικά. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εδώ τώρα πάω κοντά στον κύριο Ακρίβολο, τον Κώστα, τον φίλο μου. Ο Κώστας, για να γράψει τα δρομάκια του, κάνει έρευνα ολόκληρη, ασχολείται κλπ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μου πάει, σαν χαρακτήρα, δεν μπορώ να το κάνω. Άρα δεν μπορώ να γράψω την ανδρομάχη. Δεν μπορώ να γράψω το γάλα μαγνησία, γιατί δεν μου αρέσει το γάλα με τίποτε. Αν πάω παραπέρα στους άλλους δύο συνομιλητές μου, με τα ταλέντα που έχουν και τις φιλολογικές γνώσεις που έχουν, δεν μπορώ να τους αγγίξω εύκολα. Δηλαδή. Είναι ένα άλλο πράγμα. Καθένας είναι ιδιαίτερος. Τι μου απομένει λοιπόν, το επόμενο βιβλίο μου, έστω και αυτό, είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε τα παιδιά με τα οποία συνομιλήσαμε. Ευχαριστούμε φυσικά τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και πάνω απ' όλα την ΑΣΠΟ που μας φέρνει εδώ πέρα και ελπίζω να μας ξαναφέρει. Κύριε Δερμετζόγλου, σας ακούμε. Πατήστε το κύριε. Λοιπόν, παιδιά, κουραστήκαμε. Κουραστήκατε. Εντάξει, τώρα θα ξεκουραστούμε. Πάντως, ένα μεγάλο μπράβο, ένα τρελό χειροκρότημα σε όλους εσάς που με τόση προσοχή παρακολουθήσατε. Τη σημερινή συνάντηση. Τώρα, λοιπόν, ανάλογα στα χειροκροτήματα, θα δώσετε βαθμό στην κυρία Άσπα και εμένα. Ποιος τα λέει καλύτερα, η κυρία Άσπα ή εγώ? Η κυρία Άσπα, δεν είναι ένα τρελό χειροκρότημα? Αν δεν ήταν η κυρία Άσπα,
δεν θα γινόταν τίποτα. Βέβαια και οι εκλεκτοί συνεργάτες της. Αλλά αν δεν ήμουν και εγώ, δεν θα τρώγατε λοκούμια. Λοιπόν, μπορεί να κουραστήκατε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο. Τουλάχιστον για μας άξιζε σίγουρα, γιατί ακούσαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Εγώ θέλω να σας πω, δεν χρειάζεται να θέλετε να γράψετε ένα βιβλίο, γράψτε το δικό σας βιβλίο. Και είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλύτερο. Προχθές σε μια βραδιά ποίησης που είχα τη χαρά να συμμετάσχω, κάποιοι μαθητές επέλεξαν να διαβάσουν δικά τους ποίηματα. Και θα σας πω ότι μου άρεσαν πιο πολύ από τα ποίηματα τα γνωστά που τα είχα διαβάσει, τα είχα ακούσει. Γιατί ήταν μέσα από τα βιώματα των παιδιών, μέσα από την αθωότητα των παιδιών. Οπότε γράψτε το δικό σας βιβλίο και εμείς θα το διαβάσουμε.